Είναι πρωινό Κυριακής, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Καλημέρα Μάγδα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα φίλες και φίλοι. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη Κυριακή και θα περάσουμε μαζί την ώρα μας μέχρι και τις 10 περίπου, 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο, μια Κυριακή που από Λαμία και πάνω θα δώσει χαλάζι, θα δώσει βροχές. Πολύ κακό καιρό από τη Λαμία και πάνω. Εντάξει. Κακό καιρό όμως, πραγματικά. Είχε δίκιο η ΜΗΧΤΕΣ που έβγαλε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, γιατί μπήκα μέσα Γιώργο στο skycaros.gr και είδα αστραπές, καταιγίδες, όλα τα σηματάκια ήταν πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε. Έχουμε χαλάζι, έχουμε βροχές από Λαμία και πάνω, να το προσέξουμε αυτό. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, στη σημερινή μέρα έχει Σαμαρά στο συνέδριο. Η σημερινή μέρα έχει μέτρα Τρόικας. Είναι περίπου 28 τα μέτρα. Όπως τα μέτρα χθες το βράδυ, είναι 28 μέτρα. Είναι πολύ σκληρά τα μέτρα, φίλες και φίλοι. Και αφήστε τους πολιτικούς να λένε δεν έρχονται μέτρα. Αν έρχονται μέτρα, αυτά είναι τα μέτρα της Τρόικας. 28, φίλες και φίλοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα βάλουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη, βέβαια. Αλλά αυτή η τσέπη δεν είναι ότι είναι τρύπια απλά. Είναι ότι είναι άδεια τελείως, Γιώργο. Δεν έχει μείνει τίποτα σε αυτή την τσέπη. Πάλι οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν την ύφη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Θα στα πούμε αναλυτικά. Έχουμε το φόρο της ΔΕΗ, έχουμε το φόρο ακινήτων, έχουμε τις απολύσεις, έχουμε Σαμαρά στο συνέδριο, έχουμε και τον Μπάγκαλο που λέει αν. Τι είπε ο Μπάγκαλος? Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνω να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί. Τώρα τι να σχολιάσουμε εμείς αυτό. Ωραίες ιδέες δείχνεις τον κόσμο. Να αφήσουμε τον κόσμο να σχολιάσει το 210-48-00-171 και 2 και το email μας στο καλημέρα@papakisky.gr. Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Πάγκαλος σήμερα, νομίζω και αύριο, και όχι μόνο, θα συζητηθεί πάρα πολύ. Έχει πει πολλά ο Πάγκαλος κατά καιρούς. Λοιπόν, ας κοιτάξει να τις μαζί οικογένειες. Μαζί τα φάγαμε, το μνημόνιο είναι ευτυχία και πάει λέγοντας. Ας κοιτάξουν τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους λόγω οικονομικής δυσπραγίας και όλα τα υπόλοιπα είναι για να τα κουβεντιάζουμε. Υπάρχουν. Πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, Μαγδά, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης? Ένα ολόκληρο χωριό. 3.500 άνθρωποι αυτοκτόνησαν εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πάγκαλε, καλά θα κάνετε να ασχοληθείτε με τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Και είμαι σίγουρη ότι δεν γνωρίζετε καμία από όλες αυτές. Λοιπόν. Το αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνω να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί. Δεν θα το κρίνουμε εμείς, θα το κρίνει ο κόσμος στα μηνύματά του και εμείς οφείλουμε να τα μεταφέρουμε. Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε όλες τις εξελίξεις και όλα τα γεγονότα. Θέλω να κρίνετε τον κύριο Πάγκαλο για αυτό το οποίο είπε. Και βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Τελικά με τι θα ασχολούμαστε, με τους επαγγελματίες πολιτικούς, με τους ενεργεία πολιτικούς ή με τους συνταξιούχους πολιτικούς? Έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του κόσμου, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και αν σοβαρά λάθος, προβλήματα για τα οποία ο κ. Πάγκαλος ασχολήθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, η παράταξη του κ. Πάγκαλου έφερε τη χώρα στο μνημόνιο και αν θυμόμαστε καλά, κάποιοι έλεγαν ότι το μνημόνιο είναι ευτυχία. Να πάμε να το θυμηθούμε. Θέλετε? Πάμε. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι η σύγκρουση πάει στα άκρα και πάμε στα θέματά μας. Πάμε γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Αγίων Πάντων σήμερα. Αν επιτρέπεις, μία κουβέντα θέλω να πω. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πάγκαλος είναι καμιά 20 χρόνια βουλευτής. Πόσα? Καμιά 30. Πόσα? Πόσα είναι. Λοιπόν, 170-174 στις δημοκρατίες. Κύριε Πάγκαλε, δεν αυτοκτονούν. Στις δημοκρατίες αγωνίζονται για καλύτερες μέρες. Καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε για τα θέματά μας. Πάμε με τον κόσμο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να παλέψουμε μαζί να δούμε πώς είναι αύριο. Πώς έρχονται τα πράγματα από αύριο. Να κάνουμε όλοι μαζί. Με μια αγριεμένη τρόικα. Και ξέρετε πολύ καλά ποιος την έφερε την τρόικα. Όσοι έχουμε μνήμη. Θυμάστε που στάθηκε στο Καστελόριζο με τη μοβ γραβάτα και έλεγε πάω την Ελλάδα σε ένα επίνεμο λιμάνι, σε μια Ιθάκη και παίρνει από πίσω ένα πράσινο καϊκάκι κλπ. Αυτή είναι η μία εξέλιξη. Όταν όμως τους τα λέει ο Βορύδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τους λέει ότι
ο αρχηγός σας κατέστρεψε τη χώρα, ο Παπανδρέου, με τα δάνειά του, θυμώνουνε και χαλάνε τον κόσμο. Αυτή είναι. Βέβαια και πολλοί άλλοι βάλαν το χεράκι τους, αλλά έχω να πω το εξής. Δεν είναι η λύση αυτή η οποία προτείνεται τώρα για την οικονομία της χώρας. Η οικονομία της χώρας θέλει τι? Θέλει περίσκεψη όλων μαζί. Πρέπει να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι. Αυτό που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος χθες, λοιπόν, στην ομιλία του. Και είχε απόλυτα δίκιο ο κύριος Αβραμόπουλος. Είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση είναι η συνεννόηση. Να καθίσουν να είμαστε όλοι μαζί, κάθεται ενωμένοι. Κάτι κανείς να συνοηθεί. Κάτι κανείς να ασχοληθεί με την καθημερινότητα του κόσμου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έρχεται η Τρόικα και λέει: περικοπή συντάξεων. Πρόσεξε. Ή 2 τσιχηλίες φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Η περικοπή των συντάξεων 80 ευρώ. Χθες πήραν 80 ευρώ από το ΕΚΑΣ. Θα ξαναπάρουν άλλα 80 ευρώ αύριο. Έρχεται αύξηση φόρων. Έρχονται οι τρελοί φόροι στα ακίνητα και έχουμε συντάξεις εφάπαξ. Θα δούμε σε λίγο τον κύριο Καλάκο τι ακριβώς μας είπε για το εφάπαξ. Και έχουμε απίστευτες περικοπές, οι οποίες έχουν κοντά αμάνο 8 λεπτά πριν από τις 7. Και έχουμε περικοπές οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και ο κόσμος δεν αντέχει. Και έρχεται η ΔΕΗ τώρα. Έρχεται η ΔΕΗ και λέει. Αφού αύξησε 32% το ρεύμα στον κόσμο, λέει τώρα παγώνω τις τιμές. Χαίρο πολύ. Είναι σαν να έχει σπάσει το ξύλο κάποιος, να σου έχει ανοίξει το κεφάλι, να σε έχουν πάει στην εντατική και να σου λέει: μην ανησυχείς, δεν σε δίνω άλλο, αφού δεν ξεψυχώ. Τι άλλο ξύλο να φάω. Αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες χωρίς ρεύμα. Και βλέπω το και το παίζουν χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ έβλεπα στα κανάλια, στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αν έχουν το Θεό τους, η ΔΕΗ παγώνει τις τιμές. Αφού μας τρελάνανε όλο το χρόνο με τις αυξήσεις. Και το λέγανε με καμάρι. Και λέγανε, α, θα μας κάνετε και χάρη. 32% πάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ξεχάσαμε όλα τα υπόλοιπα. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε, Γιώργο, και με αριθμούς, μην ξεχνάμε ότι 500.000 άνθρωποι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν το λογαριασμό τους. Μην ξεχνάμε ότι ένας χειμώνας που πέρασε, που ήταν πολύ κρύος, υπήρχαν οικογένειες που ζούσαν στο σκοτάδι και μάλιστα χριστουγεννιάτικα, αν θυμάσαι, το κάναμε και στην εκπομπή μας. Υπάρχουν οικογένειες που ακόμη δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και υπάρχουν και οικογένειες που πρέπει να διαλέξουν. Πληρώνω το λογαριασμό της ΔΕΗ ή πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Πληρώνω το λογαριασμό της ΔΕΗ ή προσπαθώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις που έχει η οικογένειά μου στο να φάμε, να πιούμε, να κοιμηθούμε, να κινηθούμε, να πάω τα παιδιά μου φροντιστήριο. Τι από όλα να πληρώσω? Με μια ΔΕΗ που φτάνει στο Θεό. Λοιπόν, έχουν πάθει σοκ οι Έλληνες συνταξιούχοι. Όπως και οι Έλληνες μισθωτοί. Τιμή σε ένα και ένα θα ξεκινήσουμε από το ΕΚΑΣ. Ρώτησα τον κύριο Σπυρόπουλο, το θυμάσαι? Τι γίνεται με το ΕΚΑΣ? Πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί θα περικοπεί το ΕΚΑΣ? Και τελικά, λόγω φόρων, περικόπτεται το ΕΚΑΣ. Αυτό που λένε οι υπουργοί πρωτογενή πλεονάσματα και σούπα μου πες και όλες αυτές οι ιστορίες, μπορεί να έχεις πρωτογενές πλεόνασμα πλασματικό, δηλαδή μπορεί να έχεις 100 ευρώ, για παράδειγμα, κάπου, αλλά το ψυγείο σου να είναι άδειο. Να μην έχεις να πιεις νερό, γιατί σου έχει κόψει το νερό η ΕΙΔΑΠ. Να μην έχεις ρεύμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μιλούν για πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πάμε να δούμε το διοικητή του ΙΚΑ, τι ακριβώς μας είπε για το ΕΚΑΣ, γιατί η περικοπή του ΕΚΑΣ, Μάγδα, στηρίζεται σε φορολογικά θέματα. Πού μας τηλεφωνεί ο κόσμος? Στο 210-4800-171 και 2, το email μας στο καλημέρα@papakisky.gr και θα δούμε τη φέτα του κυρίου Σπυρόπουλου, γιατί πολλοί από εσάς χθες μας στείλατε και email και τηλεφωνήσατε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο με απόγνωση για το θέμα του ΕΚΑΣ. Και πιο πολύ πήρατε υπογλώσιο. Τα όρια του ΕΚΑΣ δεν έχουν αλλάξει. Όπως ίσχυαν πέρυσι, ισχύουν και φέτος. Ποια είναι αυτά? Μέχρι 7.715,66 ευρώ, ναι, από συνολικά καθαρά εισοδήματα, από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσια και λοιπά επιδόματα, ναι, το ΕΚΑΣ είναι 230 ευρώ. Μάλιστα. Από 7.715 μέχρι 8.018... Μην κουράζεστε, κύριε διοικητή μου, ένα λεπτό. Βγάλτε την κάρτα 868, έχουμε κι εμείς μια χαρογραφικό εδώ. Αυτοματοποιημένο. Και αν έχω κάνει λάθος, να με τιμωρήσετε. Να κρατήσετε μια σύνταξη όποτε. Λοιπόν, εισόδημα 7.715 ευρώ, κύριε Παντελή, 230 ΕΚΑΣ. Ατομικό είναι αυτό. Ατομικό. 7.716 έως 8.018, πόσο? 172 ευρώ, από 8.019 έως 8.219, 115. Ναι. Και από εκεί και πάνω μέχρι τα 8.472, 57 είναι ευρώ. Είναι σωστά, κύριε διοικητά? Απολύτως. Αν κάποιος, ναι, άλλαξε κατηγορία, μάλιστα, αν δηλαδή δικαιούται 230 και ως χτες δικαιούται 172, φυσικά αυτός δεν έχει να διαμαρτυρηθεί. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν
εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Αν όμως ήταν 230 και τώρα βλέπει 115 και χάνει 120 ευρώ, ναι, και μάλιστα όταν του περικόπτονται αμέσως, γιατί αυτό το μήνα έγιναν οι περικοπές του ΆΜΚΑ του προηγούμενου και του ίδιου. Έτσι. Δηλαδή αμέσως. Έτσι. Βλέπει λιγότερο. 120 από το ΆΜΚΑ του μηνός. Μπράβο. Και 120 από τον προηγούμενο έτσι, μήνα. Έτσι, έτσι είναι. Άρα έτσι λοιπόν είναι. Λέει 240. Έτσι, έτσι. Αυτό... Και αν ήταν, ναι, αν πήγε στην τελευταία κλίμακα που είναι 57 ευρώ, ναι, βλέπει 400 άνθρωπος. Έτσι είναι όπως το λέτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη, η οποία έχει τη δική της ιδιωτερότητα. Κόβουν, κόβουν, κόβουν. Και παράλληλα έρχεται η περικοπή και στο ΕΦΑΠΑΞ, που θα είναι πάρα πολύ. Ξέρεις τι να περιμένεις, 35.000 ευρώ και να έρθουν 5. Από 1η του 2014 έχουμε το νέο υπολογισμό. Και μέχρι σήμερα μας είχε πει ο κύριος Καλάκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχουν συσταθεί 10 επιτροπές προκειμένου να μπορέσουν να βρουν τη λύση του πώς θα υπολογίσουν το μαθηματικό τύπο. Ναι. Ο οποίος βγαίνει λάθος. Δυστυχώς, δηλαδή... διότι δεν το λαμβάνω υπόψη τους βάσει των εισφορών που έχετε εσείς, αλλά βάσει των καταστάσεων και του πώς θα είναι τότε λύτα οικονομικά. Ξέρεις τι έχει συμβεί. Είναι παράνοια. Αν εσύ και εγώ είχαμε ίδια χρόνια υπηρεσίας, ίδιες σπουδές, ίδια θέση, εγώ θα έπαιρνα 7.000 ευρώ εφάπαξ και εσύ θα παίρνεις 25. Πώς γίνεται αυτό? Ήτανε τρελός ο μαθηματικός τύπος και έρχεται τη Δευτέρα η Τρόικα και λέει: απολύσεις. Θα φεύγουν 2.000 κάθε μήνα από το δημόσιο. Για δε τον ΕΟΠΗ έρχεται τι? Κούρεμα. Αυτά που σας οφείλει ο ΕΟΠΗ θα προταθεί από πλευράς Τρόικας κούρεμα στα οφειλόμενα του ΕΟΠΗ. Δηλαδή θα σας πει ο ΕΟΠΗ: σου οφείλω 1.000 ευρώ από φάρμακα, για φάρμακα, ή σου οφείλω δεν ξέρω τι από εξετάσεις 2.000 ευρώ. Πάρε τα 1.000 και τελειώσαμε. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε στο κούρεμα. Να δούμε καιρό. Όμως Γιώργο, μην ξεχνάμε ότι ο ΕΟΠΗ χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά. Έτσι, να το πούμε πολύ απλά. Και είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι τόσο για την Τρόικα, όσο για την κυβέρνηση, αλλά και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που θα κληθεί να το λύσει αυτό το πρόβλημα, που είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στο καιρό μας. Να δούμε το καιρό. Πάμε να δούμε το καιρό. Ελάτε γρήγορα. Να τα καιρικά φαινόμενα και δώσε γρήγορα από τις 3 και μετά που χαλάει ο καιρός. Έτσι, για να δούμε τα πώς και τα γιατί του καιρού. Expo 4 στο Ιόνιο, Expo 4 στο Αιγαίο, 28 στη Βόρειο Ελλάδα, 31 στην Κεντρική, 29 στη Δυτική Ελλάδα. Λες να σε πιάσει η βροχή σήμερα που θα πας στην Πρεβέζα? Θα δούμε. Ε? Θα δούμε. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καιρό αναλυτικά. Δώσ' μας από τις 3 και μετά. Τι καιρό έχει? Το μαρτύρισε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε το καιρό. Έλα. Λοιπόν, καλημέρες. Καταρχήν, να σας πω ότι ο καιρός που βλέπουμε είναι περίπου από τις 3 και μετά. Λοιπόν, έτσι. Έχουμε και βροχή. Ξεκινάμε με ορεστιάδα, με πολύ βροχή. Στο Σουφλί, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Θάσο, Ξάνθη, Δράμα. Καβάλα, Δράμα, Σέρες. Η θερμοκρασία όμως, Γιώργο, είναι 27-28 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και βροχή. Mm-hmm. Κατερίνη, Βέρεια, Έδεσα, βροχή. Για δώσε λίγο κι άλλο. Για να συνεχίσουμε. Γρεβενά, και Καστοριά, Κόνιτσα, Γιάννενα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία. Προσέξτε. Βροχή. Θα βρέχει στη Λαμία, αλλά στο Βόλο, τη Σκιάθο, τη Λάρισα, την Ελασσόνα δεν θα βρέχει. Πάει κυκλικά ο καιρός. Πάει Λαμία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Γρεβενά, Καστοριά, Βέρεια. Κάνει μια στάση και Κατερίνη, κάνει μια στάση Θεσσαλονίκη, Ρισό και Σέρες και ξεκινάει με τα Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή με βροχή. Όμως Γιώργο, παρατηρήστε εδώ, Κόνιτσα, Γρεβενά, Καστοριά, θα έχουμε πάρ και Γιάννενα, θα έχουμε πάρα πολύ κακό καιρό. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, η ΕΜΗ εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τώρα. Κυρίως για αυτές τις περιοχές. Από Λαμία και κάτω είναι χάρμα, ιδέστε ο καιρός. Είναι απολαύστε όλα μια χαρά. Παραλία, Κυριακή κλπ. Λοιπόν, 25, 26, δρόστησε τη νύχτα. Ναι. Δηλαδή όσοι ανοίξατε την πόρτα, όσοι ανοίξατε την μπαλκονόπορτα, το βράδυ έμπαινε δροσερό αεράκι. Δώσε μου και λίγο Έλα Κρήτη. Να πεις την καλημέρα στην Πελοπόννησο. Βεβαίως. Άμα δεν ακούσουν Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθος, Πάτρα, Καλαμάτα. Σπάρτη, καλημέρα στη Σπάρτη. Έτσι. Κύθηρα, Ελαφώνησος, 26. Στην Ελαφώνησο έχεις πάει. 25 και 26, ωραίο. Είναι πολύ ωραίο στην Ελαφώνησο. Και στο Κύθιο, κάνει και ωραίο ρεπορτάζ. Λοιπόν, Κύθνος. Κύθνος, Πόρος, Μήλος, Σαντορίνη, Αμοργός, Τίνος, 26, 27, 30 το Καστελόριζο. Καλημέρα στο Καστελόριζο, και... καλημέρα και στη Σαντορίνη στους φίλους μας. Και έχουμε από εκεί και πέρα, από Ρόδο, Σάμο, Τύλο, Πάτμο, Ικαριά, Χίο και Μυτιλίνη, 27 βαθμοί. Γρήγορο διάλειμμα. 2-10. Και η Κρήτη, ξεχάσαμε την Κρήτη. Πάμε να δούμε και την Κρήτη. Νόμιζα ότι είναι. Λοιπόν, Κρήτη, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος, 27 βαθμούς. Πάρα πολύ καλό καιρό. Και η Τουρλωτή 27. Και η Τουρλωτή 27. Γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως
με όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι πάρα πολλά. Επιστρέφουμε αμέσως. Η καθημερινή. Κίνητρα για επενδύσεις και απειλές για νέα μέτρα. Όλο το μνημόνιο που θα συζητηθεί από αύριο με τους εκπροσώπους της Τρόικας. Το παρόν. Βάζουν χέρι στις καταθέσεις. Το βήμα. Το στίχημα Σαμαρά και Βενιζέλου. Έθνος. Πόλεμος για το δημόσιο. Η Τρόικα δεν δίνει παράταση. Επιμένει σε απολύσεις και διαθεσιμότητα εδώ και τώρα. Θέμα. Κινέζοι, Ρώσοι, Αζέροι και Έλληνες, η αθέατη πλευρά του success story. Ολιγάρχες εξαγοράζουν, αλωνίζουν, εκβιάζουν και το διασκεδάζουν στη χώρα της απίθανης φτώχειας και ανεργίας. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Μπουλντόζες στο δημόσιο. Κάτω από 300 ευρώ η εγγυημένη σύνταξη. Αυγή. Πόλεμος συμφερόντων πάνω από τις πληγές της χώρας. Ριζοσπάστης. Ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα μονοπόλια. Κυριακάτικη ελευθεροτυπία. Τρόικα story από αύριο. Το χωνί. Έψαχναν 5 δις. Βρήκαν 150.000 ευρώ. Μακεδονία. Τρόμος πάνω από το δημόσιο. Ποιοι υπάλληλοι θα απομακρυνθούν τελικά. Εσπρέσο της Κυριακής. Εισβολή Σουλεϊμάν στο Καστελόριτζο. Εποχή. Προετοιμάζουν απολύσεις, προαναγγέλουν καταστολή. Τύπος της Κυριακής. Νέα βόμβα από Τρόικα για τις συντάξεις. Real News. Έρχεται στις 18 Ιουλίου για να καπελώσει την Τρόικα. Ο Σόιμπλε φέρνει το νέο μνημόνιο. Σενάρια για νέο δάνειο 14 δις ευρώ έως το 2016 και επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους. Σπορ του Βορρά. Κριστιάν Φερναντές για τον ΠΑΟΚ. Σπορ Day. Άλλα κόλπα. Goal News. Επίθεση εναντίον όλων. Η Πράσινη. Παναθηναϊκός γεννιέσαι. Ώρα των σπορ. Και ακόμα δεν έχουν δει τίποτα. Και φως. Στην πρίζα Ολυμπιακός. Για διπλό χτύπημα. Είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα με την μετεωρολογία της Μάγδας, έτσι, είπαμε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, έχουμε τούτα δά και πάμε λοιπόν, με τους καλεσμένους μας. Σύμφωνα με το skycaros.gr, μπορείτε να μπείτε και εσείς από το σπίτι σας, στο sky.gr, αν μπείτε, θα μπείτε μέσα και θα δείτε. Έχει ετοιμάσει η Σούζη με το επιτελείο της καταπληκτικό καιρό. Χριστίνα Σούζη. Η Χριστίνα μας. Έχει ετοιμάσει λοιπόν κάθε ώρα, μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην περιοχή σας, πού έρχεται έτσι και πού φεύγει η κακοκαιρία. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας. Κωνσταντίνος Καζάκος, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά και χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Καζάκο. Καλημέρα, αστεία σε όλους. Και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πάμε με τον Γιώργο τον Ρωμανιά. Καλημέρα κύριε Ρωμανιά. Καλημέρα Γιώργο. Καλά, πάλι πέφτει περονόσπορος σε μισθούς, συντάξεις, απολύσεις, απελευθέρωση απολύσεων, αύξηση απολύσεων, χίλια δύο πράγματα, μείωση του εφάπαξ. Γιατί πάλι κι άλλα μέτρα. Πολύ γιατί απλά πάλι τούτο το πράγμα, δηλαδή έλεος πια με τα μέτρα. Εμείς Γιώργο δεν το λέγαμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, δεν μάλιστα το είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Ότι ήδη επειδή παρουσιάζονται τα ελλείμματα, οι τρύπες είναι μεγάλες, αναγκαστικά θα καταλήξουν πάλι σε νέα περικοπή συντάξεων για να βρουν τα. Έτσι. Τώρα λένε πάλι ότι έχουν ένα δις. Εγώ θα πω στη συνέχεια ότι δεν είναι μόνο ένα δις. Και θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε στον κύριο Παντελή. Καλημέρα κύριε Παντελή. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε χίλια δύο πράγματα. Μονιμοποιείται ο φόρος των ακινήτων. Μάλλον μέσω ΔΕΗ θα συνεχιστεί και του χρόνου. Και βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά φορολογικές δηλώσεις, εφορίες αλλά και περικοπές επιδόματος παιδιών. Δηλαδή, κόβουν από ηλικιωμένους, κόβουν από μεσήλικες, κόβουν από νέους.
αυτά τα επιδόματα ανεργίας, τα λέγαμε τον κύριο Καζάκο χθες τηλεφωνικά, είναι όχι ασπιρίνη, τίποτα δεν είναι για τον κόσμο. Βγάλανε 180 εκατομμύρια για 2 χρόνια για 1.300.000 ανέργους. Δηλαδή, αν διαιρέστε τα 90 εκατομμύρια το χρόνο με το 1.300 των ανέργων, που δεν είναι 1.300. Θα πρέπει να τους δίνουν οι άνεργοι λεφτά, Γιώργο, γιατί εκεί θα καταλήξουμε, να πούμε. Καλημέρα. Έτσι. Και στο Σταύρο. Έλα, Σταυράκη, καλημέρα. Σταύρος Ιωαννίδης από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα. Έβρεχε χθες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Έβρεξε αρκετά χθες το βράδυ, προκάλεσε και προβλήματα ευρωχής στους δρόμους. Είχαμε και δεκάδες κλήσεις σε πλημμυρισμένα υπόγεια. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Δρόσεις αρκετά και βέβαια περιμένουμε και σήμερα πάλι μετά το μεσημέρι να χαλάσει νέο ο καιρός, πάλι με βροχές και καταιγίδες. Θα δούμε, ας ελπίσουμε πως θα περάσει γρήγορα αυτή η κακοκαιρία. Τώρα κατά τα άλλα στην πόλη να σας πω πως είχαμε και ένα τριήμερο αντιδράσεων για την ΕΙΑΘ, για την ιδιωτικοποίηση του νερού, με φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και πολίτες να διαμαρτύρονται με κάθε τρόπο. Το ίδιο βέβαια και για τον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, και εκεί είχαμε παρεμβάσει στην Γενική Συνέλευση του οργανισμού. Ενώ είχαμε και 2 ληστείες με θύματα ηλικιωμένες γυναίκες, μάλιστα στην δεύτερη, η οποία φάνηκε πως ήταν πιο σκληρή εκεί. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα μαχαίρι για να απειλήσουν μια ηλικιωμένη γυναίκα, μάλιστα την έριξαν κάτω, την χτύπησαν για να της κλέψουν την τσάντα. Και όλα αυτά βέβαια σε κεντρικότατο σημείο της πόλης, ανάμεσα σε περαστικούς που κοιτούσαν έντρομοι βέβαια τους δράστες. Λες αυτό. Χθες το βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν από έναν καλό φίλο που κάνει ρεπορτάζ στην Εύβοια. Βίασαν μια γυναίκα 68 ετών μπροστά στα μάτια του 80χρονου άντρα της. Τα κτίνη. Και εγώ σας ρωτάω, ποια είναι η ποινή αυτών? Ποια ποινή, κύριε Καζάκο, κύριε Ρωμανιά, κρέμασμα, κύριε Παντελή, φίλες και φίλοι, Μάγδα. Ποια μπορεί να είναι η ποινή για αυτόν? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα θέματά μας είναι πάρα πολλά. Η ώρα είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Αν τον πιάσουν βέβαια, Γιώργο. Ακριβώς. Έτσι, αν τον πιάσουν. Ακριβώς. Και εδώ βγαίνει και ένα πολύ, έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό της ασφάλειας των πολιτών. Το αν και κατά πόσο υπάρχουν αστυνομικοί για να κάνουν τη δουλειά τους. Προσπαθούν και αυτοί. Δυστυχώς έχουν αποξηλώσει τελείως τα αστυνομικά τμήματα. Υπάρχουν τμήματα που έχουν 2 και 3 αστυνομικούς. Και δεν έχουν και τα μέσα. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Συν αυτό, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που σε περιπολικά δεν έχουν κάνει σερβις στο αυτοκίνητό τους εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν έχουν ελάστιχα. Δεν έχουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω να σας πω κάτι. Οι περισσότεροι μου έχουν πει αστυνομικοί και το λέω και δημοσίως, δεν είναι κακό. Μου λέει, Μάγδα, στηριζόμαστε στις δωρεές ανθρώπων που μας δίνουν χρήματα και μας λένε, πάρτε για αυτό, πάρτε για εκείνο, πάρτε για ελλείψεις, πάρτε για κόλλες Α4. Δεν έχουν τίποτα. Και επίσης ζητούν από τους αστυνομικούς να μεταφέρουν συλληφθέντες με τα ίδια τους τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, εκεί που κάθεται η γυναίκα του, εκεί που κάθονται τα παιδιά του, να κάτσει αυτός που ήρθε από δεν ξέρω πού, τι κουβαλάει αυτός πάνω του, τι ασθένειες κουβαλάει. Δεν ξέρω, κανένα υπουργικό αυτοκίνητο πήγε να πάρει από κανένα αστυνομικό τμήμα και να τους μεταφέρει. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης, όταν είχα πάει να δω τον καλό μου φίλο τον Πέτρο στο ΚΑΤ, που είχε το πρόβλημα, με σταμάτησαν οι άνθρωποι που οδηγούν τα ασθενοφόρα και μου λένε, Γιώργο, αυτό το ασθενοφόρο έχει κάνει 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα και έπρεπε στα 500 να έχει κοπεί. Είναι ουσιαστικά φέρετρα με ρόδες αυτά τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Και μου λέγαν τα παιδιά ότι και εμείς οι ίδιοι έχουμε τρομακτικές δυσκολίες. Ελλείψεις πολλές. Δεν μπράβο. Υπάρχουν πάμε, οδηγοί λοιπόν ασθενοφόρων. Και ο Φλόρο, ο Γιώργος μας εδώ. Δεν υπάρχουν. Έλα να τα πεις εδώ, να σε δούμε. Έλα το, Γιώργο, έλα. Έλα. Είναι διασώστες. Δεν λέγονται οδηγοί στα ΕΚΑΒ, λέγονται διασώστες. Και είναι καλά και οι εθελοντές, κύριε Αυτιά, μιας και το βάζετε, οι οποίοι εθελοντές προσφέρουν τεράστια προσπάθεια και μεγάλο έργο. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα θέματά μας. Δείτε πώς τιμωρείται μια οικογένεια τώρα. Πάμε στην κάρτα 916. Φίλες και φίλοι, αυτό που γίνεται είναι ντροπή. Και θέλω τον κύριο Παντελή να μας εξηγήσει τα πώς και τα γιατί για την εξέλιξη αυτή. Έστω ότι κάποιος, προσέξτε, έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προστίθενται επίδομα τριτέκνων πολυτέκνων, το επίδομα ανεργίας και το ΕΚΑΣ, το οικογενειακό και το φοιτητικό και οι τόκοι αν υπάρχουν, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας και το εξοϊδρωματικό επίδομα. Δηλαδή αυτά τα επιδόματα που δίνονται
για τη βοήθεια. Γιατί είναι βοήθημα, Γιώργο. Δίνεται αυτό το βοήθημα. Ναι. Αυτά τα επιδόματα πάμε και τα προσθέτουμε. Μάλιστα. Τα ονομάζουμε εισόδημα. Προστίθεται μαζί με τα άλλα εισοδήματα που τυχόν υπάρχουν και πάμε στην επόμενη χρονιά. Ένα σου βάζει φόρο και το πληρώνει στην εισφορά αλληλεγγύης, αλλά και την άλλη χρονιά έχει περάσει τα όρια. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να χάσει το επίδομα. Και έρχεται λοιπόν τούτη τη εξέλιξη. Θέλω να δείτε την κάρτα 917 να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Να δείτε ποια κλοπή γίνεται στα επιδόματα όλων. Δηλαδή, εργαζομένων, συνταξιούχων και χιλιαδιό, θα μας τα πει ο κύριος Ρωμανιάς. Έστω ότι κάποιος έχει εισόδημα 11.000 ευρώ. Ακριβώς. Το επίδομα τριτέκνων είναι 3.180. Όμως, με 11.000 εισόδημα, παίρνεις επίδομα 2.940. Άμα σου βάλει και τα 3.180, τα 11 γίνονται 14.180 και το επίδομα από 2.940 γίνεται 2.460. Εδώ λοιπόν έχουμε τι. Έχουμε την κλοπή, κύριε Ρωμανιά. Ναι, στην πραγματικότητα τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Ότι μειώνει το επίδομα που δίνει. Α, μπράβο. Έρχεται με φορολογικό τρόπο και μειώνει το ποσό του επιδόματος που παίρνεις. Άρα πρόκειται περί απάτης. Σου λέει ότι παίρνεις κάποιο. Ναι. Που είναι στα πάει στα 2 τρίτα ή στο 1 τρίτο ανάλογα. Γιατί με το γίνεται αυτό το πράγμα. Εισόδημα, γιατί περικόπτουν από τον κόσμο. Γιατί του κόβουν την ανάσα του κόσμου και των οικογενειών. Και κύριε Καζάκο, αυτά είναι λεφτά που κόβονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Χρήματα, έτσι. Αυτά τα χρήματα μάλιστα. Πολύ σωστά αναδεικνύεται τον κακό υπολογισμό, ναι. Τον κακό λογαριασμό. Τα στερείται η αγορά, τα στερείται η μικρομικρία και η μικρομεσαία επιχείρηση. Ακριβώς. Και αντιλαμβάνεσαι σε μια περίοδο που όλα είναι τόσο εξαιρετικά δύσκολα, ναι. Και αγωνιά ο μικροεπαγγελματίας, ο μικροέμπορος θα τα βγάλει πέρα. Έρχονται και του κόβουν και αυτά τα χρήματα. Κατεράκι. Δηλαδή, στο τέλος αυτός ο μικροεπιχειρηματίας θα πρέπει υποχρεωτικά να κλείσει. Σωστό. Θα πάμε αυτός να δούμε. Που, έχει αντέξει, γιατί έχουν κλείσει αρκετοί. Μέχρι έτσι. Τώρα έχουν να κλείσει 300.000 λουκέτα. Έτσι. Καλά, δεν τα λέω. Υπάρχουν μέσα, έχουν κλείσει. Γιατί ακούμε τον αριθμό και λέμε, έλα μωρέ, τώρα είστε υπερβολικοί. 300.000 επιχειρήσεις. Συγχωρήστε τον τίτλο, υπάρχουν, πώς θα μειωθούν είναι, όχι υπάρχουν, πώς θα μειωθούν. Κύριε Αυτιά, πολύ σωστά είπε η κυρία Μάγδα, υπάρχουν αυτά που λέτε, αλλά υπάρχουν και άλλες 150 με 180 χιλιάδες που υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν. Και δεν έχουν καταγραφεί ως κλειστά. Και αναγκάζεται να βάζει το παιδί του, τη γυναίκα του μέσα στη δουλειά. Το ξέρετε, κύριε Καζακότη. 7 φορές οι φόροι πάνω στην Ελλάδα. Δεν βγαίνει αλλιώς. 8 φορές τα νοικοκυριά. Μην το συζητάτε. Είναι μια κατάσταση δραματική. Χθες στη συνάντηση που κάνανε οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τι είπανε, να βοηθήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Ακριβώς. Που είχαν για την ανεργία το θέμα, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να παταχθεί η ανεργία. Και να δώσουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πάντως είναι στις προτεραιότητες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μειωθεί η ανεργία. Είναι στις προτεραιότητες. Και μέσα σε όλα. Να το. Βόμβα για τις συντάξεις. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Ρωμανιάς. Και έρχεται η Τρόικα με 28 μέτρα, μεταξύ των οποίων και απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, αν έχω εγώ μια επιχείρηση και απολύω στο 5% των εργαζομένων. Κοίταξε, έχει λεχθεί ότι ο εκπρόσωπος του Δούνου του, ο Μπομπ Τρα, έχει προτείνει, βέβαια έχει πει ότι το λέει με δική του πρωτοβουλία, αλλά δεν είναι έτσι, έχει προτείνει το όριο των ομαδικών απολύσεων, ναι. Για τις επιχειρήσεις αυτές που είναι μεγάλες, που έχουν πάνω από 150 εργαζόμενους. Μάλιστα. Που είναι σήμερα 5% να διπλασιαστεί. Μάλιστα. Να πάει στο 10%. Ήτανε, Γιώργο, 2%. Έγινε και 5. Με τον νόμο Λοβέρδου, αν θυμάμαι καλά, έγινε 5 για πάνω από τα 20 άτομα και τώρα μιλάμε για 10% του κάθε μήνα. Μιλά για διπλασιασμό, για... δηλαδή των απολύσεων στον μάλιστα. Ιδιωτικό τομέα. Πάμε να δείτε τα έξοδα για μια οικογένεια τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει η κυρία Κατεράκη Μάγδα σε ό,τι αφορά το θέμα των εξόδων. Είναι η μια κυρία γυναίκα... Κατεράκη είναι μια γυναίκα τρίτεκνη. Η κυρία Καντεράκη μίλησε στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα και μίλησε από καρδιάς και εκπροσώπησε ουσιαστικά την κάθε Ελληνίδα μάνα που είναι στο σπίτι της. Η οποία έχει Γιώργο την κατσαρόλα μπροστά της, έχει τρία παιδιά που πρέπει να ταΐσει και τον άντρα της και την ίδια βεβαίως. Και πρέπει Γιώργο και κυρίες και κύριοι να αποφασίσει αυτά τα χρήματα που μπαίνουν στο σπίτι πού θα δοθούν. Θα δοθούν πρώτα στους λογαριασμούς, στο χαράτσι της ΔΕΗ, να γεμίσει το ψυγείο, να γεμίσει το αποθηκευτικό χώρο με τυρί, με ψωμί, με οτιδήποτε χρειάζεται η γυναίκα. Και λέει η γυναίκα, εμένα το καλάθι μου είναι άδειο. Αδυνατό να πληρώσω. Να την ακούσουμε να τα πει. Μπράβο. Πάμε. Κάθομαι σήμερα να μαγειρεύω το φαγητό της Κυριακής για τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Ναι. Κάθισα πρωί-πρωί με τον καφέ μου να υπολογίσω τα έξοδα. Και πώς να δω βγήκανε. Τι έδωσα στο σούπερ μάρκετ για το τριήμερο, ναι. Να δω τι πρέπει να πληρώσω και να δω τι έχω και στην τσέπη μου, έτσι. Να δω αν θα μπορώ να μαγειρέψω και αύριο. Και στην κατάσταση αυτή που σας περιγράφω, είναι πάρα πολλές οικογένειες τρίτεκνες.
Έχετε απόλυτο εγώ δίκιο. Εγώ ακόμα έχω δουλειά. Και δεν είναι μόνο η τρίτη εκνή. Είναι, είναι και αυτοί που έχουν δύο παιδιά και ένα παιδί, έτσι. Και, κοιτάξτε να τα δείτε, κυρία Αυτιά. Όσο αυξάνονται τα παιδιά. Συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Ότι αυτοί που έχουν από τρία παιδιά και πάνω είναι αυτοί που πληρώνουν περισσότερο το μάρμαρο. Όταν εμένα έρχεται να μου πει ότι επειδή παίρνω, ακόμα που δεν το έχω πάρει, έτσι, το κομμένο επίδομα, το τονίζω, ναι. Αν θα πάρουμε κάποιο επίδομα το Σεπτέμβριο ανάλογα με τα εισοδήματα που δηλώνουμε και μετά την εκαθάριση του φόρου. Σωστό. Και έρχεται να μου πει ότι αυτό θα το συμπεριλάβει στα εισοδήματά μου και θα μου αυξήσει τον ειδικό φόρο αλληλεγγύης, τότε τι να πούμε. Τι ρώταγες τώρα που μιλήγε η κυρία Κατελάκη? Θα σας πω, ρωτούσα τον κύριο Παντελή για ένα κύριο που μου λέει: Μάγδα, αν έχεις εταιρεία πληρώνεις 0,33 ΦΑΠ, αν έχεις ατομική επιχείρηση πληρώνεις 3 φορές περισσότερο. Δεν είναι, αυτό άδικο? Είναι ότι οι εταιρείες έχουν διαφορετικό, που έχουν ακίνητα στο όνομά τους, έχουν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού από ότι έχουν τα φυσικά πρόσωπα και διαφορετικό συνδυασμό. Καλημέρα αυτό. Και στον κύριο, τον καλό μας φίλο. Τον κύριο Μωραϊτάκη. Καλημέρα, κύριε Μωραϊτάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, σε όλο το πάνελ και τους τηλεθεατές. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, οικονομολόγος, θα μας πει για τις καταθέσεις. Και αυτό που θα μας πει είναι το έγκυρο. Τι πρέπει να ξέρουμε για το θέμα των καταθέσεων. Ποιες είναι εγγυημένες, ποιες δεν είναι, τι μελιγενέστε και ούτω καθεξής. Η ώρα είναι 7:21 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε το περίγραμμα των εξελίξεων και των γεγονότων και παράλληλα να πούμε ότι έρχεται και περικοπή του εφάπαξε, κύριε Ρωμανιά. Γιώργο, ο νόμος ο τελευταίος, το τρίτο μνημόνιο όπως λέμε, από τις 12 Νοεμβρίου του 2012 που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ πλέον, προέβλεπε ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου ο Υπουργός Εργασίας θα εξέδε μια υπουργική απόφαση για να καθορίσει ένα νέο τρόπο, ένα νέο μαθηματικό τύπο υπολογισμού του εφάπαξ για όλα τα ταμεία πρόνοιας. Αυτός ο τύπος βγήκε τότε, 31 Δεκεμβρίου του 2012. Είχαμε πει στην εκπομπή σου τότε εδώ ότι ήταν ανεφάρμοστος, διότι εξαρτούσε το ποσό του εφάπαξ από τον αριθμό εκείνων που θα κάνουν αίτηση να φύγουν. Από τυχαίο γεγονός δηλαδή. Έπρεπε να περάσουν 6 μήνες για να καταλάβουν όντως ότι αυτός ο τύπος ήταν ανεφάρμοστος. Και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εργασίας έκανε έγγραφο στον Υπουργό. Και του λέει ο τύπος αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ότι θα καταλήξουμε το εφάπαξ να πέσει κατά 70%. Πάμε στον κύριο Καλάκο. Έτσι, ναι, μας τα έχει πει και ο... Εμένα με ρωτάει. Πάμε να δούμε τον κύριο Καλάκο. Η Μαρία, π.χ. και άλλοι, το εφάπαξ του δημοσίου θα δοθεί κανονικά ή μειωμένο? Μα αυτή τη στιγμή το παίρνουν το εφάπαξ, να το πούμε αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτοί που έχουν φύγει με σύνταξη από τον Ιούνιο του 2011. Αυτοί το παίρνουν τώρα. Επομένως και να κάνει παρέτηση ο άλλος αύριο το πρωί. Το τέλος του 16, αρχές του 17. Πάμε να δούμε τον κύριο Καλάκο. Με τον κύριο Καλάκο το καιρό εκείνο κάναμε διαλογή στο Προπό. Όσοι ήταν φοιτητές το καιρό εκείνο πήγαιναν στον Προπό, κάνανε διαλογή, πέραν ένα κατοστάρικο κάθε Κυριακή και ζούσαν όλη τη βδομάδα. 100 δραχμές, έτσι. Πάμε να δούμε τον κύριο Καλάκο, ελάτε. Το τελευταίο μνημόνιο προέβλεψε άλλο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ από 1η-1η του 2014. Πέραν του ότι αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι αδύνατο να εφαρμοστεί γιατί δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά που ζητάει στα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αν εφαρμοστεί, το εφάπαξ θα στηρίζεται σε τυχαία γεγονότα με αποτέλεσμα να καταντήσει λότο. Δηλαδή, να μοιράζουμε κάθε χρόνο αυτά που εισπράττουμε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτούνται. Δηλαδή, αν του χρόνου έχουμε 50.000 συνταξιοδοτήσεις, από το Ταμείο Πρόνοιας το εφάπαξ θα είναι 5 με 7.000. Αν τον επόμενο χρόνο έχουμε 20.000, θα είναι 30.000. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Η ώρα είναι 7:24 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώνεται και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα με την ομιλία Σαμαρά. Νέα Ελλάδα το πάει, κύριε Καζάκο. Καλό δεν είναι. Πώς? Καλό δεν ακούγεται. Νέα Ελλάδα το πάει. Κοιτάξτε, έχει σηματοδοτήσει ο κάθε αρχηγός, μάλλον κατά περιόδους, κατά δεκαετίες, και υπάρχει και μια νέα σηματοδότηση τώρα προς το Νέα Ελλάδα, αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Και ακούγεται και ωραία. Λοιπόν, και έχουμε ανάγκη από μια νέα Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Θα δούμε και τις δηλώσεις του Βορύδη, θα δούμε και Πάγκαλο, θα δούμε και Τόνα, θα δούμε και τ' άλλο. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. 2-10. 48-00-171 και 2 το email μας, το kalimera@papakisky.gr, και πολλά είναι τα δικά σας μηνύματα, τα έχω εδώ μπροστά μου και θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Τι είπε ο Πάγκαλος? Τι είπε ο Πάγκαλος? Θα αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί. Ο Πάγκαλος είπε, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ,
Προτείνω να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί. Δεν είπε έτσι ακριβώς. Πάντως είπε αν συγκυβερνήσει με τον Καμένο. Νομίζω ότι και τώρα αυτοκτονούν ειδικά κάποιοι με τα οικονομικά και φορολογικά προβλήματα. Και για τον κύριο Καμένο είπε: μπορεί κανείς σοβαρός άνθρωπος να φανταστεί κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και με στήριξη του κυρίου Καμένου. Τώρα θα βγει ο Καμένος σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει όμως. Και με το δίκιο. Ακούστε, θα το διαβάσω. Το βέβαια. Μισό λεπτό τώρα το διαβάσω. Πάρτε τον κύριο Καμένο. Μπορεί κανείς σοβαρός άνθρωπος να φανταστεί κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και με στήριξη του κυρίου Καμένου. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν το δούμε και αυτό, δεν ξέρω τι άποψη έχετε για την αυτοκτονία, αλλά θα σας πρότεινα να το κάνουμε όλοι μαζί παρέα. Ναι. Από το όλοι μαζί το φάγαμε, ναι, στο πάμε όλοι μαζί να αυτοκτονήσουμε. Αν μη τι άλλο όμως, κύριε Πάγκαλε, σεβασμός στις 3.500 οικογένειες που ακόμη θρηνούν τα μέλη τους που αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν, λοιπόν, γιατί κάποιοι τους έφεραν σε ένα σημείο να βάλουν τη θηλιά στο λαιμό. Δεν πρέπει να μιλάμε για αυτοκτονίες, έχετε δίκιο. Τα έχεις πάρει ανάποδα τώρα. Ναι. Αφού δεν αυτοκτονήσαμε όταν ήταν αντιπρόεδρος ο Πάγκαλος... Θα ζήσουμε. Έτσι, μπράβο. Ωραίος ο Ρωμανιάς. Πάμε. Πάμε σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αντί... Η Καθημερινή. Κίνητρα για επενδύσεις και απειλές για νέα μέτρα. Όλο το μνημόνιο που θα συζητηθεί από αύριο με τους εκπροσώπους της Τρόικας. Το παρόν. Βάζουν χέρι στις καταθέσεις. Το βήμα. Το στοίχημα Σαμαρά και Βενιζέλου. Έθνος. Πόλεμος για το δημόσιο. Η Τρόικα δεν δίνει παράταση. Επιμένει σε απολύσεις και διαθεσιμότητα εδώ και τώρα. Θέμα. Κινέζοι, Ρώσοι, Αζέροι και Έλληνες, η αθέατη πλευρά του success story. Ολιγάρχες εξαγοράζουν, αλωνίζουν, εκβιάζουν και το διασκεδάζουν στη χώρα της απίθανης φτώχειας και ανεργίας. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Μπουλντόζες στο δημόσιο. Κάτω από 300 ευρώ η εγγυημένη σύνταξη. Αυγή. Πόλεμος συμφερόντων πάνω από τις πληγές της χώρας. Ριζοσπάστης. Ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα μονοπόλια. Κυριακάτικη ελευθεροτυπία. Τρόικα story από αύριο. Το χωνί. Έψαχναν 5 δις. Βρήκαν 150.000 ευρώ. Μακεδονία. Τρόμος πάνω από το δημόσιο. Ποιοι υπάλληλοι θα απομακρυνθούν τελικά. Εσπρέσο της Κυριακής. Εισβολή Σουλεϊμάν στο Καστελόριτζο. Εποχή. Προετοιμάζουν απολύσεις, προαναγγέλουν καταστολή. Τύπος της Κυριακής. Νέα βόμβα από Τρόικα για τις συντάξεις. Real News. Έρχεται στις 18 Ιουλίου για να καπελώσει την Τρόικα. Ο Σόιμπλε φέρνει το νέο μνημόνιο. Σενάρια για νέο δάνειο 14 δις ευρώ έως το 2016 και επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους. Σπορ του Βορρά. Κριστιάν Φερναντές για τον ΠΑΟΚ. Σπορ Day. Άλλα κόλπα. Goal News. Επίθεση εναντίον όλων. Η Πράσινη. Παναθηναϊκός γεννιέσαι. Ώρα των σπορ. Και ακόμα δεν έχουν δει τίποτα. Και φως στην Πρίζα Ολυμπιακός για διπλό χτύπημα. Είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων, να είστε καλά, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Σήμερα ο καιρός αλλάζει από το μεσημέρι και μετά, το απόγευμα από τις 3. Καλά, Γιώργο, από την Κεντρική Ελλάδα και πάνω, Βόρειο Ελλάδα, είδαμε εκεί πέρα στα Γιάννενα και πάνω. Ποιες περιοχές είδαμε? Από Λαμία και πάνω ο καιρός χαλάει, αλλά θα έχουμε ξαφνικές μπόρες σε Καστοριά, Φλόρινα. Ειδικά την Καστοριά Θράκη, ήθελα και κόλλησε και, Ανατολική Μακεδονία και βέβαια 7 Καστοριά, από χώρους στο Αιγαίο. Γρεβενά, Κόνιτσα, Γιάννενα, Έδεσα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία
θα είναι άσχημος ο καιρός μετά τις 3 το μεσημέρι. Τώρα εμείς βέβαια σε αυτόν τον καιρό που βλέπετε μπροστά σας είναι το συνολικό της ημέρας. Εμείς όμως μπήκαμε στο skykeros.gr και είδαμε αναλυτικά μετά το μεσημέρι τι καιρό θα κάνει σε κάθε περιοχή. 7:35 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις. Έρχεται αύριο η Τροϊκά με νέα μέτρα. Και όταν λέμε νέα μέτρα, είναι 28 τα μέτρα. 28 μέτρα θα σας αναλύσουμε. Είναι μισθοί, συντάξεις, φόροι, τι να σας πω, απολύσεις, αυτόματη επιβολή φορολογίας, αύξηση ΦΠΑ, αύξηση τιμής εισιτηρίων, ενιαίος φόρος ακινήτων, απολύσεις στους δήμους. Οι συντάξεις, λέει, θα είναι το 48% του τελικού μισθού και όχι το 60% του τελικού μισθού που θα ισχύει από το 2015. Περικοπές επιδομάτων και πολλά άλλα. Ακόμη έχουμε εργασία 6 ημερών με 586 ευρώ. Μικτά. Καταργήσανε δηλαδή, το πούμε πενθήμερο. Διαφορετικά. Καταργείται το πενθήμερο. Τι σημαίνει αυτό όμως, κύριε Ρωμανιά? Σημαίνει ότι μέχρι τώρα δούλευε 5 μέρες τη βδομάδα και έπαιρνε 586 το κατώτατο μισθό. Ή αν είναι κάτω από 25 ετών τα 511 ευρώ, νυχτά. Έτσι. Τώρα θα δουλεύει 6 μέρες και θα παίρνει τα ίδια. Κύριε Ρωμανιά, αυτό ισχύει για τα επαγγέλματα επισιτισμού ή γενικά για όλα τα επαγγέλματα? Γιατί είπαν ότι θα ξεκινήσουμε τα επαγγέλματα επισιτισμού και αυτό θα απλωθεί. Το έγγραφο που έχει στείλει το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει τον επισιτισμό υπομορφή παραδείγματος. Το πουλόδερο είναι από μια κλωστή αρχίζει και ψηλώνεται. Είναι, ναι, και είναι και επίκαιρο αυτό το θέμα λόγω του καλοκαιριού, λόγω της τουριστικής περίοδου. Σωστό. Είναι 100.000 οι εργαζόμενοι σε αυτή την κατηγορία, αλλά θα πιάσει τελικά το μέτρο περίπου 600.000 εργαζόμενοι. Σωστό. Έτσι, επομένως εδώ έχουμε ένα νέο μέτρο που μέχρι τώρα δεν το ξέραμε. Να ρωτήσω κάτι. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Κύριε οικονομολόγια της παρέας, αγαπητέ μας φίλε, θέλω να σας πω το εξής. Κόβουνε μισθούς, κόβουνε συντάξεις. Δεν κόψανε όμως τιμολόγια των ΔΕΚΟ, δεν κόψανε τιμές. Όχι, κοίτα, κύριε Μωραϊτάκη. Μωραϊτάκης και Παντελής, για να πάρει και το λόγο μετά ο κύριος Καζάκος. Mm. Κόψαν όλα αυτά, αλλά έρχεται η ΔΕΗ και σου λέει, α, εγώ δεν θα βάλω όλες τις αυξήσεις, παγώνω τις τιμές. Μα αφού μου τις πήγες 32% πάνω το πρώτο εξάμηνο. Το 2013. Μου άλλαξες τα φώτα, κυρία ΔΕΗ. Τι μου λες τώρα ότι θα παγώσεις τις τιμές? Χαίρομαι πολύ, θα πάρω μαντήλι να κλαίω. Ελάτε, κύριε Παντελή. Γιώργο μου, κοίταξε να δεις. Εκείνο το οποίο έχουμε δει όλοι μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό το καταπληκτικό. Να μειώνουμε μισθούς και συντάξεις. Από την άλλη πλευρά, να αυξάνουμε και τους φόρους και τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ και να στέλνουμε όλο τον κόσμο ουσιαστικά να χρωστάει στην εφορία. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία σήμερα. Έντεχνα έχουμε φτιάξει έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί κανένας Έλληνας να είναι εκτός του οφείλει στο ελληνικό δημόσιο και στην εφορία. Ακολουθείται δηλαδή μια λανθασμένη οικονομική πολιτική. Μάλιστα. Άρχισε λανθασμένα, συνεχίζεται και από ό,τι βλέπω δεν βλέπω και δυνατότητες διόρθωσης, διότι πήγανε και ανεβάσανε το ενεργειακό κόστος σε δυστυχώρατα επίπεδα, ανέβηκε 70%. Λέτε για 30%, μιλάτε για το οικιακό τιμολόγιο. Ναι. 70% είναι στη βιομηχανία. Έχει αυξημένο κόστος, σταματήσαν οι εξαγωγές και γι' αυτό οι εξαγωγές σταμάτησαν την ανωδική τους πορεία και υπάρχει μια πολύ λανθασμένη οικονομική πολιτική που δυστυχώς συνεχίζεται. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτου, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτου. Καλημέρα σας. Καλά είστε? Είμαστε σε μια συζήτηση ότι δεν μπορεί να περικόπτεις μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, τα πάντα. Παράλληλα, να αυξάνεις τους φόρους 6 και 7 φορές και παράλληλα να αυξάνεις τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ με μια αγορά, αγαπητέ κύριε Καζάκο, η οποία πνέει τα λίσθια στην κυριολεξία. Και παράλληλα όμως να παραδέχονται τα λάθη τους και η Τρόικα αλλά και η κυβέρνηση και κανένας να μην κάνει πίσω. Συνεχίζουν. Δηλαδή συνεχίζουν αυτή την ίδια πορεία. Πρέπει να πούμε στα προηγούμενα που σωστά τα παρουσιάσαμε και ακουστήκαν τους συναδέλφους ότι στη μέση τάση, στη βιομηχανική μέση τάση θα έχουμε μείωση τιμολογίου κατά 15%. Είναι κάτι που άρχισαν και καταλαβαίνουν. Θα πέσουν οι τιμές όμως? Υποχρεωτικά. Ναι, όταν είναι κάτι που άρχισαν και καταλαβαίνουν, κύριε Αυτιά, ότι το να βάζουν συνέχεια αυξήσεις και να μην έχουμε καμία ανάπτυξη, καμία ουσιαστική, στην τσέπη δηλαδή του καταναλωτή, μάλιστα, του πολίτη, κανένα ουσιαστικό όφελος, αυτό αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Και ο κύριος Τουρνάρας, κύριε Τουρνάρα, είστε ένας άνθρωπος συμπαθής. Δουλεύετε μερικές φορές, λες και θέλετε να μας κάνετε κακό.
Και να σας πω και κάτι, κύριο Στουρνάρα. Μοιάζει σαν να θέλετε να μας κάνετε κακό και στο κόμμα. Μάλιστα. Αλήθεια σας το λέω. Καταλαβαίνετε κάτι λοιπόν. Κάτι δεν έχει πάει καλά, κύριε Στουρνάρα. Πιστεύω ότι έχετε βάλει όλο τον καλύτερο σε αυτό. Δείτε και λίγο παραπέρα τα πράγματα. Πηγαίνετε και λίγο στο πεζοδρόμιο. Κατεβείτε και λίγο στην Κοκκινιά. Πηγαίνετε και λίγο στην Τραπετσόνα και στα Καμίνια και σε άλλες περιοχές. Να δείτε τι τραβάει ο κόσμος. Δεν μπορεί συνέχεια να σκέπτεστε πώς θα πάρετε έσοδα. Από ποιον θα πάρετε έσοδα. Ήπιατε με το καλαμάκι το αίμα. Τώρα το πίνετε και με τον μπουρί. Τέρμα, στέγνωσαν οι άνθρωποι. Άρα, κύριε Παναγιώτου, πού πάει αυτή η εξέλιξη? Θα συνεχιστούν τα μέτρα αυτά? Μας είχατε πει πριν από λίγο καιρό ότι είμαστε στο μέσον του δρόμου. Είμαστε στο 50% των μέτρων. Πάμε σε νέες μειώσεις μισθών, σε νέες μειώσεις συντάξεων, σε μεγαλύτερες απολύσεις. Γιατί μετά ο κύριος Ρωμανιάς έχει να ρίξει μερικές βόμβες εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα 144,6 δισεκατομμύρια που ήταν το πακέτο του οικονομικού στήριξης, χρήματα από την Ευρώπη, μάλιστα, το κομμάτι της Ευρώπης, έχουμε πάρει τα 130,6. Κύριε, αυτοί έχουν μείνει 14 δις. Και η τρύπα που έχει ανοίξει, μόνο η τρύπα, έχουμε να παίρνουμε μόνο άλλα 14 δις από την Ευρώπη. Αυτά έμειναν. Και δείτε πού είμαστε. Και η τρύπα που είναι ανοιχτή είναι πάνω από 11 δις. Δηλαδή, το κενό που δεν υπολόγισαν. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα χρήματα που έχουμε να παίρνουμε, ναι, φτάνουν ίσα-ίσα για την τρύπα που δεν υπολόγισαν. Και όχι για οτιδήποτε άλλο. Άρα, τι χρειάζεται να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Κοινωνική συγχρηματοδότηση του προγράμματος που δεν τους βγήκε. Μάλιστα. Άρα, θα πληρώσετε εσείς, θα πληρώσουν όλοι εκεί που είναι οι καλεσμένοι σας και όλος ο ελληνικός λαός. Ναι. Αυτό το πράγμα κάνουν. Αυτοί για το λάθος τους δεν πληρώνουν. Κύριε Παναγιώτου, η Τρόικα για το λάθος της. Διότι η Τρόικα είπε, με αυτά τα μέτρα που θα εφαρμόσετε, γιατί μέχρι τώρα μιλούν για διαρθρωτικές μεταβολές και σούπα μούπες και το να τ' άλλο. Η πιο μεγάλη διαρθρωτική μεταβολή που ισοπαίδωσε την κοινωνία ήταν η μείωση των συντάξεων, η μείωση των μισθών, η εξάλληψη των επιδομάτων, η αύξηση των φόρων και η επιβολή των έκτακτων εισφορών. Περικοπή των δώρων. Αυτά είναι. Το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κόψει το κράτος κάτι από τις δικές του δαπάνες. Και ο Έλληνας, και το ξέρετε πολύ καλά, μόνο δίνει. Μόνο δίνει. Και τώρα, σήμερα που μιλάμε, αύριο θα φύγουν 2.000. Κάθε μήνα θα φεύγουν 2.000. Άρα, πού πάμε, κύριε Παναγιώτου? Κύριε Παναγιώτου, τα χρήματα μέχρι πότε φτάνουν? Θα χρειαστεί να πάρουμε και άλλα δάνεια? Τα χρήματα με το ζόρι, με τις σημερινές προσλέψεις τους, φτάνουν μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Και για να φανταστείτε τι έκαναν, που δεν το έχουν πει. Ναι. Και ας με διαψεύσει όποιος θέλει από την κυβέρνηση, έχουν πάρει τα χρήματα από το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014 με βάση το επίσημο πρόγραμμα που ψηφίστηκε πριν από ένα χρόνο δηλαδή, από το PSI και μετά δηλαδή. Έχουν πάρει τα χρήματα από το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο γιατί δεν τους βγήκαν και τα έβαλαν τώρα, σε αυτές τις δόσεις. Με λίγα λόγια δηλαδή μηδένισαν τα χρήματα που είναι να μας δώσουν σε ένα χρόνο, ναι, και τα βάλαν τώρα γιατί δεν τους βγαίνουν. Αυτό τι σημαίνει? Έχουν φοβερό πρόβλημα. Δηλαδή κάνουν απάτες. Είναι απατεώνες. Όχι, τέτοια φράση. Απάτες, με συγχωρείτε, κάνουν λογιστικό τρίκ. Λογιστικό τρίκ κάνουν. Μα είναι απλό, αφού τελειώσαν τα λεφτά, πήραν τα λεφτά από του χρόνου και τα βάλαν τώρα. Μάλιστα. Διότι δεν βγαίνουν. Και μέσα σε όλα έρχεται το θέμα των καταθέσεων. Εδώ. Εδώ τώρα. Εδώ τι γίνεται με τις καταθέσεις, για να ακούσουμε τον καλό μας φίλο που τα ξέρει καλά, Μάγδα. Έτσι. Θα ακούσουμε λοιπόν, κύριε Μωροϊτάκη. Περιμένουμε λοιπόν από εσάς να μας πείτε για τις εγγυήσεις καταθέσεων έως 100.000 ευρώ. Το ακούσαμε προχθές, το ακούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις καταθέσεις τους. Τελικά ο Έλληνας καταθέτης πρέπει να αγωνιά, πρέπει λοιπόν να ανησυχεί, ναι ή όχι? Και τι πρέπει να κάνει να προστατέψει τα χρήματά του? Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι έχει ψηφιστεί. Απλά, και να δούμε... απλά. Ένας που έχει 99.999 ευρώ στην τράπεζα. Να φοβάται, λοιπόν, ναι ή όχι? Λοιπόν, καταρχήν δεν αφορά αυτή η απόφαση, η οποία είναι μια ανόητη απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ, από άσχετους ως προς τα τραπεζικά θέματα και από άλλους που είναι σχετικοί, αλλά θέλουν να διώξουν από πάνω τις ευθύνες. Μάλιστα. Αυτό είναι το σχόλιο ως προς την απόφαση. Ποια είναι όμως είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι ότι οτιδήποτε βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στην τράπεζα, είτε είναι καταθέσεις ιδιωτών, είτε είναι χρήματα εταιριών. Θέλει και αυτό είναι το τραγικότερο, διότι θα κλείσουν εκείνη τη στιγμή εταιρείες, υφίστανται κούρεμα. Μάλλον θα υφίστανται κούρεμα εάν η τράπεζα έχει πρόβλημα. Μιλάμε, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, κύριε Μωραϊτάκη, ότι είπε η Ευρώπη. Αν κάποια τράπεζα, οποιαδήποτε στιγμή, μετά το 15, δεν ξέρω πότε κλπ, αντιμετωπίζει πρόβλημα, θα αρχίζουν μέσα από την ίδια την τράπεζα να καταγράφουν
Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ναι, πέντε. Πρώτα θα παίρνουν τα χρήματα των μετόχων, μετά των ομολογιούχων, αυτοί δηλαδή που δάνεισαν την τράπεζα, και μετά θα φτάνουν μέχρι τις καταθέσεις. Αυτό είναι το έσχατο μέτρο. Αυτό. Από εκεί και πέρα, μέχρι 100.000 είναι κατοχυρωμένοι. Υπάρχει πιθανότητα να βάλει χέρι και κάτω από τις 100.000. Δυο λεπτά. Λένε ότι 100.000 είναι εγγυημένες. Από ποιον είναι εγγυημένες? Είναι εγγυημένες με ένα νόμο, χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα για αυτή την εγγύηση. Μάλιστα. Διότι όταν ο καταθέτης, εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, βάζει τα χρήματά του στην τράπεζα, στην πραγματικότητα δανείζει την τράπεζα, η οποία στη συνέχεια παίρνει αυτά τα χρήματα και χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά. Γιατί με κάνει η διοίκηση της τράπεζας στον απλό καταθέτη και μου λέει, κύριε Παντελή, ότι πρέπει να ξέρω και κύριε Παναγιώτου και κύριε Καζάκο ποια είναι η οικονομική πορεία της τράπεζας κλπ. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Τραπέζης Ελλάδος? Και να πει, κύριε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτό είναι αρμοδιότητα της κάθε κεντρικής τράπεζας. Α, στην Ελλάδα της τράπεζας της Ελλάδος. Αλλά εγώ δεν ξέρω να διαβάζω ισολογισμούς. Είμαι Δευτέρας Δημοτικού. Δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο αυτό. Και μου λένε ότι αυτό είναι το επιτόκιο, το καλό, γιατί, και πάω. Γιατί άμα διαβάσεις ισολογισμούς θα καταλάβετε τι γίνεται. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτές οι κεντρικές τράπεζες, ναι, έχουν τη δυνατότητα, την προσβασιμότητα σε στοιχεία, τα οποία δεν έχει ο απλός καταθέτης ή ο απλός πελάτης της τράπεζας. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι κεντρικές τράπεζες θέλουν να διώξουν από πάνω τις ευθύνες τους, ναι, αντί να πάνε σε λύσεις όπως είχε γίνει μετά το κράχ στην Αμερική, και μπορώ να πω ποιες είναι αυτές οι λύσεις. Όχι, δεν τις θέλουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Πάνε και πήραν προς το μέρος τους και την πολιτική απόφαση ότι αυτοί δεν ευθύνονται. Πάει, δηλαδή, πάμε στο διατάφτα, δηλαδή, στον κόσμο. Δηλαδή, οι ιδιωτικές τράπεζες, ακούστε με, δεν θέλω την ανάλυση της Ευρώπης. Εγώ θέλω να μου πείτε πότε μία κατάθεση κινδυνεύει. Όταν μία τράπεζα δεν πάει καλά και όταν μία τράπεζα έχει πρόβλημα, θα αρχίσει μέσα από την τράπεζα αυτή η διαδικασία. Σωστά. Άρα, μπαίνουν τα λεφτά σε τράπεζες που έχουν δύναμη, που έχουν ισχύ. Αυτή είναι η οδηγία στον κόσμο, έτσι. Κοιτάξτε, ο επενδυτής δεν μπορεί να ξέρει ποτέ αν μια τράπεζα. Ποιος θα το ανοίξει τα μάτια, κύριε Μωραϊτάκη? Ο Αυτιάς. Η τύχη. Μα εγώ δεν είμαι τραπεζικός. Είστε, κύριε Αυτιά, ο άνθρωπος που ενημερώνει, λοιπόν, διαχρονικά τον κόσμο. Η τράπεζα της Ελλάδος είναι η αρμόδια, κανείς, που θα πει. Κανείς, ένα, δύο, τρία. Κανείς δεν θα ανοίξει τα μάτια, ναι, εκείνη την μοιραία στιγμή, αν συμβεί. Ναι. Διότι θα είναι Παρασκευή, ο κύριος Καζάκος. Διότι θα έχει φροντίσει η τράπεζα να έχει δώσει διαφημιστική δαπάνη, με αποτέλεσμα να μην φτάνει το μήνυμα στον απλό καταθέτη, πελάτη της τράπεζας. Θα είναι μια δραματική κατάσταση, η οποία, όπως είπα, είναι ανόητη, διώχνει επενδύσεις και καταθέσεις από την Ευρώπη, όχι μόνο. Ναι, δεν διώχνει από την Ευρώπη, από τον Νότο πάνε στη Γερμανία, όχι, κύριε Μωραϊτάκη. Το έχει φτιάξει ο Σόιμπλε, ωραία. Φεύγουν από το Ευρώ. Αυτό έχει φτιάξει, φεύγουνε, η κυρία Δωροθέα. Όχι, όχι. Φεύγουν από το Ευρώ, κύριε. Φεύγουν από την Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση, πηγαίνουν σε χώρες που δεν έχουν αυτό το περίεργο νόμισμα. Μάλιστα. Τέτοιες χώρες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, ακόμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Αυστραλία, η Αγγλία, χώρες που έχουν το δικό τους νόμισμα. Διότι αν υπήρχε το νόμισμα, μάλιστα, της κάθε, λοιπόν, χώρας, δεν θα υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Βάζουμε μια τελεία στο θέμα αυτό, κύριε Ρωμανιά. Ναι, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Έτσι. Βεβαίως, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το σύστημα στην Ευρώπη, είναι σαφές ότι αυτό που λέει ο κύριος Μωραϊτάκης, ότι είναι ανόητη αυτή η απόφαση, έχει βάση. Εγώ νομίζω όμως ότι συμβαίνει κάτι περισσότερο. Δεν είναι απλώς ανόητη, είναι σκόπιμη. Είναι ακριβώς υπαγορευμένη από τα γερμανικά συμφέροντα. Θέλει να ενισχυθούν οι γερμανικές τράπεζες. Ναι, αυτό είναι. Παντός. Αυτή είναι η ιστορία. Όταν δημιουργεί λοιπόν αυτό το κίνδυνο, ο κύριος Ντάιζενμπλουμ, το ξέρετε, είναι αυτός με τα στρογγυλά, τα μαλλιά και τα περίεργα, ο αγρονόμος από την Ολλανδία. Σπούδασε για αγρούς και έπιασε να κόψει τα άνθη του τραπεζικού συστήματος. Τώρα κύριε Παναγιώτου, φύγεται την καρδιά του προβλήματος στην Ευρωπαϊκή, λοιπόν, Ένωση. Σου λέει όλοι οι πολιτικοί. Να σας πω τι έκανε ο Σόιμπλε. Κάτσε να τους κάνω να κατουρηθούν απάνω τους. Φοιτητές, συνδικαλιστές. Να μου μαζέψουν αυτή όλα τα λεφτά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα φέρουν στην κεντρική, να τα φέρουν στη Γερμανία. Θέλει να μαζέψει το χρήμα. Μα γιατί ήδη να κυκλοφορεί το ρώσικο στην Κύπρο, να το πάρουμε εμείς στη Γερμανία. Να το Γιώργο, ήδη από χθες, μετά την απόφαση του ECOFIN, ναι, όλη η ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλους αυτούς που έχουν καταθέσει, είναι δεδομένη. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτου. Και συζητούν να πάμε στις ισχυρές τράπεζες. Πάμε στον κύριο Παναγιώτου που ξέρει πάρα πολλά ο άνθρωπος, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Κύριε Παναγιώτου, μέχρι 100.000 ευρώ είναι εγγυημένα κατά άτομο και κατά τράπεζα, έτσι. Ναι.
Τώρα. Εγγυημένα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα παράθυρο. Το παράθυρο είναι ξεκάθαρο. Παράθυρο είναι η μεγάλη πόρτα. Υπάρχει μια μεγάλη πόρτα, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Λέει ότι αν δεν φτάσουν, κουρεύουμε ό,τι βρούμε. Μάλιστα. Οπότε απλά είναι τα πράγματα. Πολύ σωστά. Αν δεν φτάσουν, κουρεύουν ό,τι βρούν. Άρα κάνει σταθμό μέχρι τις 100.000. Και αν δεν λέει, φτάσει. Μέχρι τις 100 και άμα δεν φτάνουν τα λεφτά, μπορεί να χτυπήσει και πιο κάτω, έτσι. Γιατί τώρα είπε ο Ντάιζενμπλουμ και ο Σόιμπλε. Και αυτό το θέμα το ξεκίνησε δήθεν ως διαρροή ο Ντάιζενμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup. Δεν το ξεκίνησε άλλο ούτε δημοσιογράφο ούτε κανένα άλλο. Δήθεν και καλά ο άπειρος. Ποιος, τα είχαν όλα έτοιμα. Είχαν έτοιμοι. Απλώς ήταν ανεπίχαιρη η δήλωσή του τότε και γι' αυτό αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, όχι, αυτός το έκανε στην Ολλανδία με Ολλανδική τράπεζα. Το έχει εφαρμόσει ήδη στην Ολλανδία με μια Ολλανδική τράπεζα που χρεοκόπησε. Πού πάμε, Μαγδά, πριν πάμε. Θέλω να πεις κάτι στον κόσμο, επειδή σ' άκουσα στο ραδιόφωνο και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα σε φνιδιάζω λίγο στο Sky. Σ' άκουσα να λες και για αυτούς οι οποίοι λένε: α, εγώ έχω 300.000 ευρώ στην τράπεζα, θα τα σπάσω σε εκατοστάρια για να νιώθω σιγουριά. Ισχύει αυτό? Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί κάποιοι θέλουν να βρουν έναν τρόπο να σιγουρέψουν τα λεφτά του. Λέει κάποιο. Έχω τη γυναίκα μου, έχω και δύο παιδιά. Σπάζω από 100.000 στον καθένα. Αλλά μπορώ να το τσιμπήσω. Είμαι σίγουρος. Αν σε τσιμπήσει από το αφημί, σου πιάνει σύνολο κατάθεσης 400.000. Θα σε τσιμπήσει. Έτσι. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι ότι θεωρητικά ναι. είναι καλυμμένος. Ναι. Αλλά είναι θεωρητικά, γιατί έτσι. Όπως άμα είπαμε, από το αφημί, όμως... είπαμε προηγουμένως ότι μπορεί να πιάσει αν δεν φτάσουν και τις κάτω από 100.000. Ένα είναι αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα των ελληνικών τραπεζών, να το πούμε για να μην ανησυχεί. Ότι είναι κατοχυρωμένες. Όχι, δεν είναι ότι είναι κατοχυρωμένες. Ότι χθες, προχθές, ναι. την περασμένη εβδομάδα τελείωσε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ναι. Έχουν επαρκέστατα κεφάλαια. Να το πείτε αυτό. Υπάρχουν και 5 δις απόθεμα μαξιλάρι σε περίπτωση που οι επισφάλειες συνεχιστούν. Επομένως, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι μέχρι το τέλος του 2014 μάλιστα. στην Ελλάδα λοιπόν, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Πάμε εφημερίδες. Μεγάλο. Πάμε εφημερίδες αναλυτικά. Είναι πρωινό Κυριακής. Να δούμε τι γράφουν. Ε? Πάμε εφημερίδες λοιπόν, λοιπόν αναλυτικά. Έχουμε κάποια σύνδεση? Αν θέλετε, μπορούμε έτσι να πάμε λίγο στην αγορά. Θέλουμε να πούμε μια καλημέρα. Να πάμε στην ποιος αγορά είναι? Και στα προβλήματα της καθημερινότητας. Να συνδεθούμε λοιπόν ζωντανά αυτή την ώρα ναι. Με τον Γιώργος, κύριο Στράτο Μπουλακάκη. Που είναι μαζί με τον Γιώργο Τζελίκα. Ξεκίνησα πρώτα από τον καλεσμένο και μετά πήγα στον δημοσιογράφο. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, Μάγκα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Είμαστε σε ένα παραδοσιακό παντοπολείο με ωραία κριτικά προϊόντα. Βλέπετε εδώ γαλακτοκομικά, όσπρια, ζυμαρικά. Αν γυρίσει και θα μας πει δίπλα μου ο κύριο Στράτο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Μπουλακάκη. Καλή σας μέρα. Γιατί είμαστε γειτονιά, έτσι. Εδώ είμαστε, ναι, είμαστε στη Νίκαια, είμαστε στον Άγιο Γιώργιο, πιο συγκεκριμένα της Νίκαιας, κοντά στο Κριτών Γεύσης εδώ το μαγαζί. Κριτών Γεύσης, μπράβο στην Κρήτη. Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Πόσες γεύσεις από παξιμαδάκια έχεις διαφορετικές? Και όχι από το εμπόριο. Πόσες διαφορετικές γεύσεις παξιμαδάκια έχεις? Πόσες διαφορετικές γεύσεις παξιμαδάκια? Έχουμε γύρω στις 6-7 ποικιλίες. Τα πιο δυνατά μας είναι με λάδι ρίγανη, με ντομάτα και με σκόρδο. Τα άλλα είναι σικάλιος, τα ρένια. Έχουμε διάφορα. Για να σας δούμε λίγο, κύριε Στράτο. Με φετούλα, ό,τι πρέπει. Όχι. Τη φέτα τη χρησιμοποιούμε σε αυτά τα παξιμάδια. Στον τάκο μόνο ξινομιζήθρα. Μπράβο. Βλέπουμε και τα σαλιγκάρια. Σαλιγκάρια ζητάει ο κόσμος. Σαλιγκάρια. Κύριε Στράτο. Σαλιγκάρια βεβαίως ζητάει ο κόσμος. Και είναι και πολύ ωραία. Εμείς στην εκπομπή μας, ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο στηρίζουμε πάρα πολύ τα παραδοσιακά προϊόντα. Να σας δούμε λοιπόν για να συνομιλήσουμε μαζί σας. Και θέλουμε, έχουμε εδώ και τον κύριο Καζάκο. Θέλουμε να μας πείτε για την αγορά. Πώς ναι. πάει η αγορά, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και αν σας στηρίζει αυτή η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η στήριξη στον κόσμο εδώ τον απλό δεν φτάνει ποτέ. Μιλάνε για σχέδια, μιλάνε για αναπτύξεις και τα λοιπά, τα οποία κανένας δεν βλέπει. Εδώ βλέπουν μόνο μειώσεις. Ο κόσμος εδώ πέρα είναι κάτι το ακούμε καθημερινά, δεν έχει χρήματα. Δηλαδή θα πληρωθεί και σε 3-4 μέρες είναι αυτό. Δεν έχει μετά λεφτά. Εμάς εδώ έξω γίνεται λαϊκή κάθε Τετάρτη, που παρακολουθώ που έρχεται πολλοί κόσμος και περνάει από μπροστά. Έχουν καταργηθεί πλέον τα καροτσάκια. Και όλοι έχουν 2-3 τσάντες στα χέρια τους, το κεφάλι κάτω και δεν κοιτάνε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Το και τσάμπα να τους λες κάποια πράγματα τάχω. Το Δευτέρι πώς πάει? Δευτέρι, εμείς, θα σας πω, εμείς αυτή τη στιγμή Δευτέρι δεν έχουμε. Έχουμε ακόμα όμως κάποια έχετε. Μαγαζιά εδώ στη γύρω γειτονιά, η οποία φτάνει και τα 3.000 ευρώ. Και οι άνθρωποι απλά περιμένουν πότε θα τα πάρουν. Λοιπόν, Γιώργο,
Δοκίμασε τα παξιμαδάκια με τη ρίγανη. Φέρε μας και ντάκο. Έτσι, και στο συνιστό. Για ντάκο είπες... Ντάκος και χωρίους. Ντάκο με ξινομιζήθρα όμως. Τώρα είναι τώρα. Για ζαλάδα πρωί-πρωί. Λοιπόν, να είσαι καλά παλικάρι μου και κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, λοιπόν. Και να πούμε ότι υπάρχει, Γιώργο, και το παραδοσιακό χωριό που το στήσανε στη Μαρίνα Λίμου και μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε και εκεί με πολύ χαμηλές τιμές, με παραδοσιακά προϊόντα στη Μαρίνα Λίμου. Μισό λεπτό να σας πω κάτι με τα τρόφιμα που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Είναι η διοικήτρια του νοσοκομείου Σεισμανογλίου, η κυρία Όλγα Οικονόμου, η οποία είχε 5 στρέμματα εκεί πέρα που ήταν αναξιοποιητά και έπιασε με δική της πρωτοβουλία και τα αφύτεψε. Και έβαλε ζαρζαβατικά, κολοκύθια και έδιε και το νοσοκομείο τώρα τρώει από εκεί. Και έβαλε και βότανα για να έχει και θεραπευτικό χαρακτήρα. Πάμε να δούμε εφημερίδες. Μπράβο, είναι καθαρό και το νοσοκομείο. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων από εδώ. Κίνητρα για επενδύσεις και απειλές για νέα μέτρα. Όλο το μνημόνιο που θα συζητηθεί από αύριο με τους προσώπους της Τρόικας, η καθημερινή πρώτο θέμα. Η Ελλάδα, λέει ο κάπτεν. Ναι. Η Ελλάδα είναι σαν την Κίνα πριν 30 χρόνια. Πάλι καλά. Της Κόσκο, βέβαια. Δεν είπε πριν 50. Άρα πήγαμε 30 χρόνια. Μας πήγε 30 χρόνια πίσω. Έτσι. Μεγάλη τιμή. Από 19.000 μόρια και κάτω η βάση εισαγωγής σε ΑΕΗ και εδώ είναι... Να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί αν ποτέ κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ποιος. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Πρώην αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. 17 φορές μας είχε πει ότι κλείνουν οργανισμοί. Και ακόμα ζουν και βασιλεύουν. Είπαμε οι οποίοι ότι δεν είχαν ρόλο. Από έτσι. Τη στιγμή που δεν αυτοκτονήσαμε τότε που ήταν αντιπρόεδρος, δεν έχουμε φόβο πλέον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλη η αλήθεια για τις καταθέσεις. Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις κουρεύονται οι άνω των 100.000 ευρώ. Σκληρό πόκερ για τον ΟΠΑΠ. Ξέρει ο ένας έτσι, τα στοιχεία του άλλου. Πάμε στο παρόν. Έγκλημα. Βάζουν χέρι στις καταθέσεις. Ομός εκβιασμός του καταθέτη. Ή φέρνεις τις οικονομίες σου στις γερμανικές τράπεζες ή αλλιώς θα ληστεύονται. Μάλιστα. Αυτά από την πρώτη σελίδα, η Πατμόν κορυφαίος τέλεχος του Πασόκ και η πίσω πλευρά του ανασχηματισμού. Τι έγινε με τον Αβραμόπουλο, θύμα για δεύτερη φορά ο Βορύδης, ο οποίος με τις δηλώσεις του σήμερα έχει συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας. Βήμα. Το στοίχημα Σαμαρά και Βενιζέλου. Κόκκινη γραμμή αποφυγή νέων μέτρων. Ανάσα από τον αγωγό ΤΑΠ και Κινέζους. Μας ήθελαν ψάρι αγκιστρωμένο, λέει ο Φώτης ο Κουβέλης. Βλέπετε εδώ. Και από εκεί και πέρα, πώς θα φύγουν 1.500 βασιούχοι από το δημόσιο. Και πού πάνε οι βάσεις, ανασχολεί. Πάμε στο Έθνος. Πόλεμος για το δημόσιο. Μητσοτάκης, Γεωργιάδης, Καψής, Χρυσοχοΐδης, Μιχελάκης. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και το παιδί των φαναριών που πήγε στο NBA. Έτσι. Και σήκωσε την ελληνική σημαία ο Γιάννης. Πάμε στον τύπο της Κυριακής. Νέα βόμβα από Τρόικα για τις συντάξεις. Πρώτο θέμα. Οι δανειστές ζητούν μέτρα 1 δις για τη μαύρη τρύπα του ασφαλιστικού. Είναι τεράστιο το θέμα. Και από εκεί και πέρα έχουμε τους υπουργούς. Έχουμε Μητσοτάκη, έχουμε Μιχελάκη, έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, έχουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, έχουμε τον κύριο Μανιάτη. Είναι οι υπουργοί, φίλες και φίλοι. Πάντως, Γιώργο, στη συνέχεια θα πούμε. Δευτάνε. Ότι δεν ζητούν μόνο 1 δις, ζητούν πολύ περισσότερα. Ακριβώς. Θα τα πούμε πρώτο σε λίγο. Θέμα. Κινέζοι, Ρώσοι, Αζέροι και Έλληνες, η αθέατη πλευρά του success story. Ολιγάρχες εξαγοράζουν, αλωνίζουν, εκβιάζουν και το διασκεδάζουν. Και έκαναν τραπεζίτη αυτόν που χρωστάει 130 εκατομμύρια στις τράπεζες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας του πρώτου θέματος. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Μπουλντόζες στο δημόσιο. Το σχέδιο του Κυριάκου για τις απομακρύνσεις, την αξιολόγηση και τις προσλήψεις βάσει μνημονίου. Κάτω από 300 ευρώ εγγυημένη σύνταξη. Η Φόφη αναλαμβάνει τις αμυντικές βιομηχανίες. Μητσοτάκης με τον καθηγητή, τον Μανιτάκη. Εδώ είναι ο χαιρετισμός. Είδατε καμιά φορά όταν θέλει να παίζει ο Φακός, Χαιρετιέται ο Σαμαράς με τον Καραμαλή και εδώ κοιτάει η Ντόρα. Στη μέση. Στη μέση, έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Καραμαλής έχει κάνει τα μπανάκια του, μια χαρά. New look, very good. Κουρεμένος. Έτσι. Αυτός, έτσι. Γραβατιά, θαλασσιά. Έχει χάσει λίγο ο Καραμαλής τώρα λόγω. Θαλασσιά εννοείται αδυνάτησε. Έτσι. Με τις φωτιές. Βάρος. Αυγή. Πόλεμος συμφερόντων πάνω από τις πληγές της χώρας. Πρώτο θέμα. Να εμπνεύσουμε ένα κίνημα αναδημιουργίας, λέει ο Κωνσταντόπουλος. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτο κόμμα,
Κωνσταντόπουλος πάει για πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Ριζοσπάστης, ανάπτυξη για το λαό και όχι για το μονοπόλια. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας σήμερα. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα, πραγματική ωφελημένη, το αγωγικό ΤΑΡ. ΤΑΠ. ΤΑΠ. ΤΑΡ. Κυριακάτη και Ελευθεροτυπία. Τρώει καστόρι από αύριο. Δρομολογούνται άλλες 2.000 απολύσεις μέσα στο καλοκαίρι, πέραν της ΕΡΤ. Και αναζητούνται 12.500 για διαθεσιμότητα. 13 νοσοκομεία κλείνουν. Στο 30% τα κενά τόσοι. Και από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Χωνί. Έγγραφο βόμβα για τη φοροδιαφυγή. Έψαχναν 5 δις, βρήκαν 150.000 ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας σήμερα. Πάμε στη Μακεδονία. Τρόμος πάνω από το δημόσιο. Ποιοι πάλι θα μοχρονηθούν τελικά. Ποιοι θα φύγουν δηλαδή τελικά. Πάμε. Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής. Εισβολή Σουλεϊμάν στο Καστελόριζο. 30.000 ευρώ το επεισόδιο Σουλεϊμάν. Τώρα πάει και στα Εμιράτα. Η Σεχραζέτ, πώς τη λένε αυτή. Η Εποχή. Προετοιμάζουν απολύσεις, προαναγγέλουν καταστολή. Πρώτο θέμα στην Εποχή. Εντάξει, πίστευτε. Σεχραζάτ, Σεχραζέτ. Καταπληκτικό σε κυρία αυτές, εκεί, έχει καμιά δεκαριά. Κάνει εντύπωση, τα ξέρεις όλα. Τι κάνει βόλτα. Real News, για προσέξτε αυτό. Εδώ φίλες και φίλοι. Έρχεται στις 18 Ιουλίου για να καπελώσει την Τρόικα. Ποιος, Σόιμπλε. Φέρνει νέο μνημόνιο. Ο Παναγιώτου, σενάρια για νέο δάνειο 14 δις ευρώ, βλέπετε εδώ. Έως το 2016 και επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους. Το μυστικό σχέδιο για την ίδρυση Έλληνο-Γερμανικής Τράπεζας με έδρα το Λουξεμβούργο που θα διαχειρίζεται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γαστραντερίδιδα και υπερκόπωση λύγησαν τον Αντώνη του Σαμαρά. Περαστικά, πρόεδρε. Έτσι, καλά είναι, θα μιλήσει σήμερα. Τα σιδερένιος. Δύο ξένοι στην ίδια κυβέρνηση, τα δύο ξαδέρφια, έτσι. Μετά από 6-7 χρόνια. Ναι. Στο τραπέζι ακόμη και το ζήτημα του νομίσματος, λέει ο Μητρόπουλος. Βάζει θέμα νομίσματος. Παρέμβαση εισαγγελέα για τις δηλώσεις του Καμένου θέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Σαμαράς είχε επιλέξει τη ρήξη με τη Δημαρ. Αυτά φίλες και φίλοι, από τη Real. Ο κύριος Γεωργιάδης δουλεύει 14 ώρες την ημέρα στο Υπουργείο Υγείας. Να σου πω κάτι. Καλή δεν έχει σημασία δύναμη, πόσες ώρες δουλεύεις. Δουλεύει με απόδοση. Πόσο αποτελεσματικό είσαι. Εννοείται. Αυτό έχει σημασία. Αποτελεσματικότητα. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε τώρα σε μισθούς, απολύσεις. Δευτέρα έρχεται η Τρόικα και ζητάει οι απολύσεις να αυξηθούν αντί για 5% στο 10%. Τι συμβαίνει, κύριε Ρωμανιά? Κοίταξε, είναι πρόταση την οποία έχει κάνει ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μάλιστα. Και μιλάει για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ναι, αυτές που απασχολούν πάνω από 150 άτομα. Μάλιστα. Όπου σήμερα το ποσοστό των ομαδικών απολύσεων είναι 5%. Μάλιστα. Και ζητάει ευθέως να διπλασιαστεί, να πάει στο 10%. Αλλά εδώ, Γιώργο, πρέπει να πούμε 3-4 πράγματα, τα οποία είναι απαραίτητα. Έτσι. Είπαμε πριν από λίγο ήδη ότι μέσα σε αυτό το κύκλωμα έχουμε και την εξαήμερη εργασία. Μάλιστα. Έχουμε την κατάργηση του πενθυμέρου, που θυμάσαι όταν είχε καθιερωθεί, θεωρήθηκε μεγάλη εξέλιξη. Μάλιστα. Τώρα πάμε πίσω. Από την άλλη μεριά, επειδή σε εφημερίδες που διάβασες πριν από λίγο, είδαμε ότι μία εφημερίδα, νομίζω Ελεύθερος Τύπος, γράφει για τις νέες μειώσεις της συντάξης. Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς έχουμε επισημάνει από εδώ ότι σε αυτή την περίπτωση το κύριο έργο της Τρόικας ανάμεσα στις άλλες οικονομικές καταστάσεις, ναι, ήταν και οι απολύσεις στο δημόσιο. Έχουμε λοιπόν πει ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν έθεσε θέμα νέας μείωσης των συντάξεων. Μάλιστα. Η νέα μείωση των συντάξεων όμως είναι αναπόδραστη. Εγώ θέλω να προσθέσω στην κουβέντα και τούτο. Μεταξύ άλλων, αν θα διαβάσει το τι ζητάει Τρόικα, ζητά επίσης να καταργηθούν οι φόροι υπερτρίτων. Οι φόροι υπερτρίτων καλύπτουν αυτή τη στιγμή 10 τουλάχιστον ασφαλιστικά ταμεία. Καλύπτουν μεγάλο αριθμό οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, από τα 10 ασφαλιστικά ταμεία, εκείνο που θα υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση των αποθεματικών θα είναι ο ΟΓΑ. Τώρα υποτίθεται ότι καταργηθούν. Σε... Άρα λοιπόν, ναι, δεν είναι μόνο το ένα δις, διότι πρόσεξε. Θα πω το εξής. Το ΙΚΑ πριν από 2 μήνες πήρε από το αποθεματικό του επικουρικού, ναι, 350 εκατομμύρια για να πληρώσει τις κύριες συντάξεις. Μάλιστα. Αυτά όλα δείχνουν ότι σιγά σιγά η περιουσία του αποθεματικού μηδενίζεται. Άρα λοιπόν με έμεσο τρόπο πάει αυτό που έχουμε πει και το ξαναλέω. Πάει για μελλοντική κατάργηση των επικουρικών συντάξεων. Εγώ όμως έχω τον κύριο Βρούτση που μου έλεγε όχι μειώσεις συντάξεων.
Μου το έχει πει. Νομίζω το χθες είχαμε πει για το κατώτατο μισθό μαζί του. Αλλά μου έχει πει όχι μειώσεις, άλλες μειώσεις συντάξεων. Και έρχεται η Τρόικα τώρα και λέει, και ξέρετε, η Τρόικα δεν τα λέει, στέλνει ένα mail και κάθονται υπουργοί προσοχή. Λοιπόν, να βρούμε τη δήλωση του και κυρίου Βρούτση. Ναι. Χθες μίλησε για το μισθό. Στην κοινωνία που είχε μαζί σου για το μισθό. Τα 500. Είπα, θέλω όχι μειώσεις συντάξεων. Είναι η δήλωση του κυρίου Βρούτση. Μου είχε κάνει εδώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πια έρχεται και λέει νέες μειώσεις επικουρικών. Έρχεται και λέει η Τρόικα ή βάζετε δύο τσχιλίες στους ελεύθερους επαγγελματίες, λοιπόν, κύριε Καζάκο. Λοιπόν, να πάμε και τους μειώνετε τη σύνταξη. Είναι ήδη ψηφισμένο αυτό. Να πάμε, έτσι, να πάμε. Είναι ήδη νόμος. Γιώργο, πάμε να δούμε τον κύριο Βρούτση πρώτα. Ελάτε, να δούμε τον κύριο Βρούτση. Τι ακριβώς μας είχε πει. Συντάξεων, ναι. Το οποίο το θεωρώ κρίσιμο ερώτημα. Να επαναλάβω και κάτι το οποίο το έχω πει, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να γίνει περαιτέρω καμία μείωση σύνταξης. Άρα θα υπάρξει αυτό το 2% της ερώτησης. Ερώτηση, να κάνω εγώ μία ερώτηση. Λεφτά πού θα βρεθούν, κύριε Βρούτση, για να καλυφθεί η τρύπα του Ταμείου Συστήματος. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος, εάν δεν στηριχτεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν θα έχει να δώσει συντάξεις. Έχω πει πολλές φορές ότι τα τελευταία 12 χρόνια, από το 2011 έως το 2012, έχει δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός 160 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος. Μία μέρα να πει ο Υπουργός Οικονομικών ή ο κρατικός προϋπολογισμός ότι δεν δίνω χρήματα για τις συντάξεις, τότε έχουμε πιστωτικό γεγονός. Πώς θα το λύσετε λοιπόν το θέμα? Όσο υπάρχει κρατικός προϋπολογισμός και λειτουργεί το κράτος μας, οι συντάξεις δεν κινδυνεύουν. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Εγγυάται, κύριε Καζάκο, το κράτος τις συντάξεις, αλλά δεν εγγυάται το ύψος των συντάξεων. Δεν μπορεί να τις εγγυηθεί, κύριε Αρτιέ. Το ύψος των συντάξεων δεν μπορεί να το εγγυηθεί, κύριε Αρτιέ. Γιατί τα αφεντικά μας πρέπει να αποφασίσουν. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, λένε εγγυόμαστε για τις συντάξεις. Εγγυόμαστε ότι θα υπάρχει μια σύνταξη. Και εγώ εγγυόμαι θα σου δίνω να τρως. 200 ευρώ, 300 ευρώ. Ένα παξιμάδι ή ένα πιάτο φαΐ. Δεν μπορούν να εγγυηθούν. Και κύριε Παντελή. Θέλω να πω το εξής, Γιώργο. Το ξανάπα και την περασμένη φορά. Δεν θυμάμαι αν ήταν η περασμένη ή κάποια άλλη. Η χρηματοδότηση, η συγχρηματοδότηση των συντάξεων της κοινωνικής ασφάλισης γίνεται τριμερός. Πληρώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος, πληρώνει ο εργοδότης και πληρώνει και το κράτος. Θα έχουμε και άλλη μείωση, κύριε Ρωμανιά. Πρόσεξε. Και πότε θα έρθει αυτή η μείωση? Με βάση λοιπόν αυτό που είπε τώρα ο κύριος Βρούτσης, αποδεικνύει ότι δεν ξέρει κοινωνική ασφάλιση. Επιοικώς το λέω αυτό το πράγμα. Διότι μας είπε ότι όσο υπάρχει, αυτό δεν είπε τώρα, τον ακούσαμε, όσο υπάρχει, λέει, κρατικός προϋπολογισμός, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στις συντάξεις. Ωραία. Δεν είναι δουλειά του κρατικού προϋπολογισμού να εγγυάται αυτό το πράγμα στο σύνολό του. Πρέπει να υπάρχει αποθεματικός στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Θα αλλάξουμε τώρα την έννοια της κοινωνικής ασφάλισης. Άρα που πάμε λοιπόν με βάση... Δεν υπάρχει λοιπόν σήμερα αποθεματικό. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν σημαίνει έχει αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος περιμένει να σας ακούσει με προσοχή τώρα, τον ακούει αποθεματικά. Ακούει το Βρούτση, ακούει το Ρωμανιά, ακούει το Μητρόπουλο, ακούει το Θεό, τον ίδιο. Όποιον και λέει, ρε παιδιά, κάθε μήνα έχω και λιγότερα. Ναι, όποιον και να ακούει, Γιώργο, ναι. Δεν θα αλλάξουμε εμείς εδώ τώρα την έννοια των θεσμών. Δεν θα αλλάξουμε το τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική ασφάλιση λειτουργεί το σύστημα. Οι επικουρικές θα μειωθούν και άλλο. Αυτό ρωτάει. Οι επικουρικές, Γιώργο, πάνε για κατάργηση τώρα. Τι μπορεί να μην θα μειωθούν. Να ξεχνάνε και εδώ επίσης, ένα λεπτό. Γιατί είπαμε εμείς, πρώτοι το είπαμε, τώρα το επαναλαμβάνουν εκεί διάφοροι άλλοι. Είπαμε ότι το κράτος από το 2010 έχει εγγυηθεί τη βασική σύνταξη που την καθόρισε, πρόσεξε με εδώ, τότε το 2010 στα 360 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι θα είναι 360 Μάλιστα. ευρώ. Μάλιστα. Διότι ήταν με τις συνθήκες της εποχής εκείνης. Θα είναι ακόμα πολύ μικρότερες. Έτσι, αλλά εμείς για να μην τρομοκρατήσουμε τον κόσμο το λέμε αυτό. Όταν λοιπόν βγαίνει ο κύριος Βρούτσης 25 φορές έχει μειωθεί η σύνταξή του τώρα. Όταν άρχισαν οι μειώσεις, μας λέγανε μην το λέτε. Γιατί θα τρομοκρατηθεί ο κόσμος. 25 φορές έχουν μειωθεί. Εδώ είμαστε λοιπόν... η μοναδική χώρα. Που έβαλε ηλικιακή μείωση στις συντάξεις. Πρόσεξε, είσαι αυτό που κάτω των 60, σου κόβω το δώρο. Είσαι κάτω, ακάτω των άνω των 55, 14%. Δίνεις... Σου κόβω πάνω από τα 1000 ευρώ. Μου δίνεις σου κόβω και το εφάπαξ. Μου δίνεις και ευκαιρία να πω. Τι να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Ότι τότε που έγινε αυτή η ρύθμιση πριν από 1,5 χρόνο, είχα βρεθεί στο Βερολίνο σε μια συνάντηση των ειδικών της κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Ξέρεις πώς χαρακτηρίσανε αυτή την νομοθεσία οι Ευρωπαίοι που ασχολούνται με την κοινωνική ασφάλιση? Πώς. Ηλικιακό ρατσισμό. Μάλιστα. Το χαρακτήρισαν ηλικιακό ρατσισμό. Από τη στιγμή που η σύνταξη, να το καταλάβουμε, Γιώργο, η σύνταξη
δεν είναι χάρισμα που δίνει το κράτος. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Είναι τα λεφτά που έχει δώσει ο ασφαλισμένος, τα οποία αξιοποιούνται και τα παίρνει όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης. Δεν είναι χρήματα που του τα χαρίζει κανείς. Πάμε φορολογικές δηλώσεις. Ναι, μισό λεπτό, Γιώργο. Θέλω να πω το εξής. Σε αυτό που είπε ο υπουργός νωρίτερα, ότι οικειάται τις συντάξεις κτλ. Εγώ ρωτώ, αυτή τη στιγμή στον ΟΑΕ, που καλύπτει 800.000 ασφαλισμένους, 800.000 άτομα, πληρώνουν τις εισφορές λιγότεροι από τους μισούς. Το 60%, 380.000 δεν πληρώνει. Γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι, γιατί κλείνουν οι επιχειρήσεις και δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτά τα χρήματα λοιπόν είχε προβλεφθεί ότι με την εισφορά την έκτακτη που θα βάζανε θα εκαλύπτω το ένα ποσό 600 εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν. Πώς θα βρεθούν λοιπόν τα χρήματα? Με την έκφραση και γενικό λόγιο ότι εγγυώμαι τη συντάξη. Λέει η Τρόικα. Καλά το είπε. Και συντάξη εγγύασε. Λέει η Τρόικα λοιπόν να πάμε στο διατάφτα. Είμαστε πολύ ώρα πάνω από το πηγάδι, αλλά νερό δεν βγάλαμε ακόμα. Έρχεται η Τρόικα λοιπόν και λέει, κύριε Καζάκο και κύριε Μωραϊτάκη και κύριε Παναγιώτου και κύριε Παντελή, ή θα βάλετε 2% φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες που ήδη έχει εννιαπλασιαστεί ο φόρος τώρα, τους, ναι, που ήδη ή, να βάλει. Ή θα κόψετε 80 ευρώ από όλους τους συνταξιούχους και τους πριν και τους μελλοντικούς. Και το λέει αλλά Τρόικα. Άλλα, ούτε το ένα ούτε το άλλο γίνεται. Και τι θα γίνει τελικά? Πάντως εδώ εισπράττουμε ότι κάποιος μας λέει ψέματα ή κάποιος μας κρύβει την αλήθεια. Ότι... Για να μην κατηγορηθώ ότι λέω κάποιον ψεύτη, σας λέω λοιπόν ότι δεν μας λένε ψέματα, αλλά σίγουρα μας κρύβουν την αλήθεια. Και στο τέλος περνάει και της Τρόικας, την αλήθεια όμως δεν πρέπει να την ακούμε από το στόμα του Ρωμανιά, ούτε από το αυτιά. Πρέπει να την ακούμε από αυτούς. Πάμε φορολογικές δηλώσεις. Αυτοί δεν έχουν το κουράγιο να πούνε την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, Μάγδα. Για πες μας τώρα, κάρτα 915. Ελάτε, κύριε Παντελή. Η κάρτα 915, Μάγδα, μας λέει αριθμό φορολογικού μητρώου εκεί που λύγει και ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης. Τι λίγη, όσοι λοιπόν, έχουν, λοιπόν, σε τι λίγη λοιπόν, όσοι έχουν λοιπόν τελευταίο αριθμό αφημί 1 και 2, πότε υποβάλλουν είναι δήλωση? Στις 22 Ιουλίου, Γιώργο, το 3 και το 4 στις 29, έχω γενέθλια. Το 5 και το 6 στις 5 Αυγούστου, το 7 και το 8 στις 12 Αυγούστου, το 9 στις 26 και το 0 στις 30 Αυγούστου. Αυτή είναι η ανακοίνωση, η κάρτα σου δείχνει αυτό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Βέβαια, με τον τρόπο που λειτουργεί το τάξης, νομίζω ότι πολύ σωστά δεν έχει μπει η χρονιά. Αν θα είναι το 14 ή αν θα είναι το 15. Λειτουργεί το τάξης. Όχι, βέβαια. Είναι, δηλαδή, εμείς χθες μιλήσαμε εδώ στην εκπομπή μας με αρκετό κόσμο και μας εκφράσαν τα παράπονά τους για το ότι προσπαθούν να μπουν στο σύστημα και δεν τα καταφέρνουν. Έτσι. Μία κυρία μας είπε ότι κατάφερε να μπω από τις 5 έως και τις 7 το πρωί. Μάλιστα. Για να μπορέσω να βάλω στο πρόγραμμα τα 4 μέλη της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι είναι σχέδιο, Μάγδα μου, του Υπουργείου Οικονομικών να στείλει στο τρολοκομείο λοιπόν, όλους τους λογιστές. Πάμε γρήγορα δεν τώρα μερικές ερωτήσεις. Δηλώνουμε όλα τα ρολόγια του σπιτιού. Δηλώνουμε όλα τα ρολόγια. Κυρίες κατοικίας, εξοχικού και πατρικού. Και δηλώνουμε, Γιώργο, και αν είμαστε νοικιαστές. Δηλαδή, ο κόσμος να το γνωρίζει αν είμαστε νοικιαστές. Και εκεί που έχει γίνει διακοπή για να μην πληρωθεί το χαράτσι, θα πάμε και θα βάλουμε 9 φορές το 9 για να μπορέσει να προχωρήσει το σύστημα όποτε ανοίξει. Πάμε στην κάρτα 607 να δούμε τα αφορολόγητα των παιδιών. Στην κάρτα 607 η Μάγδα θα μας διαβάσει ποια είναι τα αφορολόγητα των παιδιών. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά. Δείτε τα, διαβάστε τα, φωτογραφίστε τα, χαρείτε τα. Είναι η τελευταία φορά που τα βλέπετε. Ξεχάστε την κάρτα. Ξεχάστε τα. Έλα, Μάγδα. Λοιπόν, 7.000 ευρώ λοιπόν για τους φορολογούμενους με ένα παιδί. 9.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με δύο παιδιά. 12.000 ευρώ για τους τρίτεκνους. Και τέλος 15.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με τέσσερα παιδιά. Ελάτε να δείτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ποια είναι τα φορολόγητα. Δείτε τα καλά, καταγράψτε τα. Διότι δεν υπάρχουν άλλα. Αυτά είναι τα τελευταία. Όπως και οι φοροελαφρύνσεις. Οι τελευταίες. Ουσιαστικά οι φοροελαφρύνσεις, Γιώργο, που ξέρουμε είναι οι τελευταίες. Έχει Μάλιστα. μείνει μονάχα το διαζύγιο που δίνει τα χρήματα του διαζυγίου γιατί φορολογούνται στον άλλο σύζυγο και οι γιατροί Μάλιστα. με πάνω από 5% εισόδημα. Άρα λοιπόν, αν έχετε 27.000 εισόδημα και έχετε ένα παιδί, θα φορολογηθείτε για τα 20.000 και όχι για τα 27. Τα πρώτα 7, Γιώργο, έτσι, τα μπράβο. Πρώτα 7 έχουν, λοιπόν, έχουν τις 2.000 απαλλαγή. Για να του κάνουμε ένα τεστ τώρα. Ένα πολύ γρήγορο τεστ. Γιώργο, όλα αυτά τα αφορολόγητα που είπες θα πρέπει να έχουμε και τον αντίστοιχο αριθμό αποδείξεων γιατί αλλιώς δεν υπάρχει αφορολόγητο. Μάλιστα. Και μάλιστα εμπρόθεσμα με την αρχική δήλωση. Πάρτον. Εάν δεν έχω λοιπόν τις αποδείξεις, τι κάνω, κύριε Παντελή? Πληρώνουν ένα 10% επιπλέον στο φόρο τον οποίο τους βγαίνει. Μάλιστα. Στα γρήγορα. Ρωτώ και απαντάτε.
Με μορφή πολυβόλου. Οι 18άριδες υποβάλλουν δήλωση. Οι 18άριδες οι οποίοι δεν είναι προστατευόμενα μέλη υποβάλλουν δήλωση. Το προστατευόμενο μέλος πρέπει να έχει ΑΜΚΑ και αφημί. Προστατευόμενο μέλος θα πρέπει, άμα είναι πάνω από τα 18 ετών, να έχει αφημί και ΑΜΚΑ. Αν είναι κάτω, μόνο ΑΜΚΑ. Πού το βρίσκω το ΑΜΚΑ και το αφημί? Το ΑΜΚΑ υπάρχει στο βιβλιάριο υγείας. Το αφημί, αν δεν έχω, πρέπει να πάω στην εφορία, στο τμήμα Μητρώου, να υποβάλω τη δήλωση και να μου εκδώσουν αφημί με μία φωτοτυπία της ταυτότητας. Αληθεύει ότι του χρόνου θα έχει οροσκόπο ή φορολογική δήλωση? Ναι, σε αυτούς. Πάμε παρακάτω. Θα είναι απλή η δήλωση, Γιώργο. Στείλτε τα όλα. Πάμε παρακάτω. Είμαι συνταξιούχος. Είμαι στο ΙΚΑ. Πάω στα ΚΕΠ και παίρνω τη δήλωση ή πάω στον Παντελή, σκάζω ένα πενιντάρικο να μου φτιάξει τη φορολογική δήλωση και μου βρίσκει μέσα από το δικό του μηχανάκι τη βεβαίωση? Από οποιοδήποτε μηχανάκι, όταν θα φτάσει εκεί, εκείνη την ώρα θα γίνει και η εκτύπωση της βεβαίωσης. Τι μας το λες? Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Ιατρικά και νοσοκομιακά. Έχω δώσει 5.000 ευρώ να κάνω καλά τον πατέρα μου. Ρωτώ, όλο το ποσό όχι, ή Γιώργο, ένα ορισμένο? Όχι, υπάρχει το ανώτερο όριο των 3.000 ευρώ και αφαιρείται το 10% από το φόρο. Και το 10% ισχύει για όλες τις φοροαπαλλαγές. Πάμε στα υπόλοιπα ερωτήματα που ρωτάει ο κόσμος. Ενίκιο σπιτιού και παιδιών που σπουδάζουν. Έχω έκπτωση και στο δικό μου σπίτι και του παιδιού που σπουδάζει? Και στο δικό μου σπίτι και στο παιδιού που σπουδάζει υπάρχει αυτό το 100 ευρώ είναι ουσιαστικά. Μην έχουμε την εντύπωση ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο και το οποίο μπαίνει στην τέταρτη σελίδα σαν δαπάνη. Ερώτημα. Θέλουμε το αφημί των ιδιοκτητών. Χωρίς αφημί των ιδιοκτητών δεν αφαιρείται τίποτα. Στη διατροφή, ποιος πληρώνει τον παπά? Στη διατροφή, αν η διατροφή αφορά τέκνα, δεν φορολογείται. Αν η διατροφή αφορά τη σύζυγο, ουσιαστικά ο σύζυγος έχει τη φοροαπαλλαγή και η σύζυγος το προσθέτει στα εισόδηματα. Όταν η Μάγδα πάει με το κτέλ στο χωριό της στην Πρέβεζα, το εισιτήριο μπαίνει στη φορολογική δήλωση? Κανένα εισιτήριο μεταφοράς δεν μπαίνει σε αποδείξεις. Ξαναπείτε κανένα το πάλι. Εισιτήριο μεταφοράς. Μην μου πάει κάποιος με το εισιτήριο και του κινηματογράφου. Κανένα εισιτήριο που αφορά μεταφορά δεν αναγνωρίζεται. Ούτε με καράβι, ούτε με αεροπλάνο. Ούτε με... Ο κύριος Καζάκος που είναι επαγγελματίας και κόβει τιμολόγιο από την Ολυμπιακή. Ο κύριος Καζάκος, αν είναι επαγγελματίας και κόβει τιμολόγιο του, δεν αφορά τη φορολογική του δήλωση, αφορά την επιχείρησή του. Ο Μωραϊτάκης που πάει στο Ντουμπάι κόβει τιμολόγιο, πώς δικαιολογεί τα εισιτήριά του? Αν πηγαίνει σαν φυσικό πρόσωπο, σαν ιδιώτης, δεν δικαιολογείται. Αν πηγαίνει σαν επιχείρηση, σαν επιχειρηματίας και έχει εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης, αυτό το τιμολόγιο μπαίνει στα βιβλία, αλλά είναι κάποιο άλλο θέμα στα βιβλία του. Τα φάρμακα και σούπερ μάρκετ υπολογίζονται στη φορολογική δήλωση? Τα φάρμακα και τα σούπερ μάρκετ μπαίνουν μέσα στις αποδείξεις του κωδικού 049, στις γενικές αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσουμε. Ασφάλιστρα ζωής. Τα ασφάλιστρα ζωής είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία η οποία έχει τη φοροαπαλλαγή του 10% την οποία έχουμε αναφέρει. Όταν πηγαίνει στο όχι, έχει και συγκεκριμένο ποσό. Μέχρι τα 1.200 ανασύζυγο. Ερώτημα. 1.200. Μάλιστα. Ερώτημα. Ανασύζυγο. Η γραβάτα που φοράει ο καθένας, ό,τι άλλο έχει κλπ. Αυτά δικαιολογούνται στην εφορία? Εξαρτάται από το χρώμα. Εγώ έχω μόνο γαλάζιο. Ο Καζάκος που έχει μόνο γαλάζιο έχει μέσα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Έχει δίκιο με το χρώμα. Να σας πω μία διευκρίνηση θέλουμε για το ρολόι. Το κομμωτήριο πιάνει το κομμωτήριο. Εγώ δεν πάω κομμωτήριο και το ξέρεις κι αλλιώς. Λοιπόν, το χαράτσι της ΔΕΗ. Ψάχνουν εδώ γι' αυτό. Στο τσάμπα. Εδώ πληρώνω μισό με το καζάκι. Είναι κούκλα. Εμεί ακριβώ πληρώνουμε μισό με το καζάκι. Είναι όλη χρονιά και πρέπει λίγο να χαλαρώσει. Να σου πω κάτι. Βαρέα και ανθυγινά θα πάρω τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε. Να σου πω κάτι. Θα πάρει και βαριά και ανθυγινά. Ξέρετε τι μου είπε χθες. Αλλά αυτό το επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θες ξέρετε τι μου είπε κλείνοντας την εκπομπή. Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, μην πάθω κι εγώ τίποτα σαν το Σαμαρά. Έτσι και πάθω τίποτα, μου λέει, θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε. Σαμαρά, σκαμπουλάρι, εμεί θα πάμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Τόκη στεγαστικών δανείων. Τι γίνεται, είναι και τεκμήριο. Υπάρχει, είναι και τεκμήριο. Εκεί υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα λάθη. Πάνε στο κωδικό 787, αν θυμάμαι, και αποτελούν τεκμήριο και προστίθονται στα υπόλοιπα τεκμήρια. Και βέβαια μπαίνουν και στην τέταρτη σελίδα και αφαιρείται πάλι ποσοστό 10% από το φόρο. Ενώ στο εξωτερικό απαλλάσσεται. Θεωρείται έκπτωση από το εισόδημα. Καλά, εδώ και από το 2000 και μετά έχουν γίνει λάστιχο. Αυτά εδώ είναι τραγικά. Το χαράτσι του Ιουνίου μέσω ΔΕΗ έχει έρθει. Αυτό πήγα να του πω πριν από λίγο και τελικά. Στους λογαριασμούς, Γιώργο. Εγώ στους λογαριασμούς που μου έχουν έρθει δεν έχω δει ακόμα τους προσωπικούς χαράτσι. Όμως, να σας πω κάτι, Γιώργο. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις υπάρχουν δύο παγίδες, Μάγδα, που πρέπει να το πούμε. Εάν πήρατε οποιοδήποτε επίδομα, είτε εκάσα από τον κύριο Ρωμανιά,
είτε επίδομα από τον κύριο Καζάκο, είτε από τον κύριο Μωρετάκη ή οποιονδήποτε, πρέπει αυτό το επίδομα να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση. Επίσης, δηλώνονται και οι τόκοι των καταθέσεων. Αυτό σημαίνει τι? Ότι έρχεται σκληρός φόρος επιπλέον της κοινωνικής αλληλεγγύης για τον κόσμο. Η φορά αλληλεγγύης υπάρχει το 1, 2, 3 ή 4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Μάλιστα. Που εκεί μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματά μας προστίθονται και αυτά και πληρώνουμε το φόρο. Ένα λεπτό. Ο φόρος αλληλεγγύης, η φορά αλληλεγγύης πληρώνεται τόσο για το πραγματικό εισόδημα το οποίο έχουμε, όσο και το τεκμαρτό εισόδημα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο? Προσοχή στον κόσμο και το παραλαμβάνω άλλη μία φορά. Όσον αφορά το θέμα των τόκων, ποιος θα τους δηλώσει ιδιαίτερη προσοχή? Μπράβο. Διότι αν εγώ και εσύ έχουμε την κατάθεση που συμβαίνει με τον πατέρα και το παιδί και το παιδί δεν έχει εισοδήματα και τα δηλώσουν μισά-μισά, αυτόματα εμφανίζεται με ένα δεσμευτικό τίτλο ότι το παιδί που δεν είχε εισοδήματα έχει χρήματα, έχει καταθέσει. Λοιπόν, άρα είναι μαύρα λεφτά. Και επειδή τώρα σας ταράξαμε με τα φορολογικά, αυτά αποφασίσανε, να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση του κόσμου. Δεν θα επιστρέψει λεφτά η εφορία, ξεχάστε το αυτό. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα τα πράγματα. Όχι μόνο δεν επιστρέφει, Γιώργο, δεν παίρνει λεφτά. Έτσι. Διότι το αστείο αυτή τη στιγμή είναι ότι οι χρεωστικές δηλώσεις δεν σε στέλνουν να πάμε να τις πληρώσουμε, έτσι. Έτσι. Δεν σου βγάζει λοιπόν το καθαριστικό. Για να πάμε να δούμε πώς θα πάτε διακοπές μέσω του ΕΟΤ. Σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Λιβατά, ο οποίος θα μας πει για το πρόγραμμα του ΕΟΤ, για το πάμε όλοι διακοπές φέτος το 2013. Θα το καλημερίσουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Λιβατά. Καλημέρα κύριε Λιβατά, τι κάνετε, καλά είστε? Είμαι κοντά σας, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Γεωργιά, καλημέρα Μάγδα, καλημέρα σε όλους. Αυτός που έχει 16.000 ευρώ εισόδημα, πάω κατευθείαν, κατευθείαν στο ψητό. 16.000 ευρώ εισόδημα και είναι, δεν έχει παντρευτεί, πάει στο ΚΕΠ, υποβάλλει τα χαρτιά του και τον στέλνετε διακοπές. Ναι, κάπως έτσι. 16.000 αν είναι άτομο, ναι. 28.000 αν είναι μια οικογένεια με μέχρι και δύο παιδιά. Μάλιστα. Συν 1.500 ευρώ για το κάθε παιδί και από τρία παιδιά και πάνω, για τις οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω, ανεβαίνει στις 35.000 το εισοδηματικό κριτήριο. Συν 1.500 ευρώ για το κάθε παιδί παραπάνω. Και όντως είναι καλά νέα. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την κρίση. Κατά τη γνώμη μου όμως είναι και πολύ σημαντικό και για την αγορά, για την τουριστική αγορά σε όλες τις γωνιές της Ελλάδος. Πού πάω εγώ αύριο το πρωί, κύριε Λιβαδά? Γιατί είστε άνθρωπος που ξέρετε καλά τα θέματα αυτά. Θέλουμε αύριο τη διαδικασία δηλαδή να μας εξηγήσετε αναλυτικά. Ποιοι είναι αυτοί και τι κάνουν. Έτσι. Και τι κρατώ στα χέρια μου? Κρατώ κάποια φορολογική δήλωση, κρατώ την ταυτότητά μου, κρατώ τα στοιχεία μου, τι ακριβώς? Καταρχήν να πούμε ότι δεν θα πάτε αύριο το πρωί. Να πούμε ότι θα ξεκινήσετε να πηγαίνετε μετά τις 15 Ιουλίου. Γιατί αυτό? Διότι σήμερα περνάμε μία περίοδο 15 περίπου ημερών, όπου έρχονται οι επιχειρήσεις για να δηλώσουν ότι ενδιαφέρουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Υπάρχει μία εγκύκλειος, γνωρίζουν τα κριτήρια και πρέπει μέσα από αυτή την εγκύκλειο να πούνε ότι ενδιαφερόμαστε, ότι δίνουμε αυτές τις παροχές. Ζητάμε αυτή τη συμμετοχή από τον δικαιούχο και έχει σημασία να πούμε ότι ο κάθε ξενοδόχος έχει το δικαίωμα να προσφέρει διάφορα πράγματα σύμφωνα με τη συμμετοχή, από το απλό πρωινό μέχρι μερικοί δίνουν και full pension που λέμε, δηλαδή δύο γεύματα μεσημέρι βράδυ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να γνωρίζει ο πολίτης μετά από 15 ημέρες τι ακριβώς προσφέρει το κάθε ξενοδοχείο και μετά από αυτό ο πολίτης θα πάει είτε στα ίδια τα ΚΕΠ, για να ενημερωθεί καταρχήν. Ναι. Είτε στα ίδια τα ΚΕΠ που είναι βασικοί μας συνεργάτες. Είτε στο www.eot.gr. Μάλιστα. Είτε στο www.visitgreece.gr, το οποίο είναι ένα υπέροχο πόρταλ, το οποίο συνιστώ σε όλο τον κόσμο να το δει. Βεβαίως. Είτε παίρνει το τετραψήφιο αριθμό 1572, στο οποίο θα πάρει όλες τις σχετικές πληροφορίες και ενημερώσεις. Ερώτημα. Δεν είναι μόνο. Να βοηθήσω, Γιώργο, ναι, 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 ναι. 1572, λοιπόν. 1572, για το τετραψήφιο πρόγραμμα του ΕΟΤ για τις διακοπές 2013. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια, πρέπει να συμπληρώσουμε 2-3 πράγματα ακόμα. Τα δικαιολογητικά, καταρχάς, λέτε λοιπόν. Ναι, ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε καταρχήν τα κριτήρια. Αναλόγως με τα κριτήρια, οι άνθρωποι που εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες γνωρίζουν και ποια χαρτιά πρέπει να φέρουν. Έτσι. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αναπηρία με 67% και πάνω, χωρίς καν εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχουν οι άνθρωποι, αυτό το που θα πω τώρα ισχύει μετά την 1η Οκτωβρίου, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε οι τρίτη ηλικία, οι συνταξιούχοι πάνω από 60 ετών, για να συμμετέχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα της τρίτης ηλικίας μετά την 1η Οκτωβρίου. Και βεβαίως δεν μπορούν να συμμετέχουν, πρώτον, όσοι είχαν συμμετάσχει πέρσι,
διότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι χρονιά παραχρονιά. Ναι. Και επίσης αυτοί οι οποίοι είτε βρίσκονται στο Ταμείο Νομικών, είτε αυτοί που είναι στο Αγροτικής Εστίας, είτε σε αυτό που είναι η πρώην Εργατική Εστία. Και γιατί, μάλιστα. Ναι, και γιατί δεν συμμετέχουν αυτοί, διότι αυτοί καλύπτονται από εκεί. Μάλιστα. Να καλυφθούν από εκεί. Ερώτημα. Ακριβώς. Κάνω την αίτησή μου, με ειδοποιεί ο ΕΟΤ ότι εγκρίθηκε το πρόγραμμά μου. ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ. Συνεργαζόμαστε τα ΚΕΠ. Πάντο ότι είναι εκεί, πάντα το 1572 είναι ναι. εκεί, αλλά τα ΚΕΠ είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Ερώτημα. Πώς εμένα θα με απορρίψουν και θα πάρουν το Ρωμανιά, για παράδειγμα, στις διακοπές, ή γιατί θα πάρουν τον Καζάκο, είναι πιο όμορφος από τον Μωραϊτάκη, ή θα τον πάρουν. Ποιο είναι το κριτήριο που επιλέγει ο ΕΟΤ, ποιος από τους δυο μας θα πάει, είναι μόνο το εισοδηματικό? Δεν θα σας απορριφθεί το αίτημα. Στατιστικά μπορούμε να το δούμε ναι. ότι πάντοτε το πακέτο είναι υπερπλήρες. Αυτό δηλαδή το οποίο προσπαθήσαμε φέτος, παρά, και μου δίνετε μια ευκαιρία να το πω αυτό, ναι. παρά το γεγονός ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού φέτος λειτουργεί με 42% μικρότερο προϋπολογισμό, παλεύεις με τα νούμερα από το πρωί στο βράδυ, ξέρεις ότι αυτό το νούμερο είναι έτσι, πολύ έτσι. μεγάλη μείωση, έτσι οφείλαμε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρχε απόφαση. Πολύ, η κυρία Κεφαλογιάννη ήταν κάθετη σε αυτό από την αρχή. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνουμε φέτος χωρίς το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ποσό το οποίο έχουμε αφιερώσει σε αυτό είναι τέτοιο που μας βοηθάει να πούμε ότι δεν πρόκειται να υπάρχει καμία μείωση. Γιατί διαχρονικά, με τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία δίνουμε, έχουμε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που μένουν απ' έξω. Πόσες μέρες είναι οι διακοπές? Αρκεί να κρατάνε τα κριτήρια. Πόσες μέρες είναι? Εξαήμερες. Έξι μέρες. Είναι εξαήμερες. Τι σάμο, τι βάλατε μέσα? Βεβαίως, και άμα θέλεις μπορούμε να σου κάνουμε και μια ειδική ενημέρωση. Δεν ξέρω, και την Πρέβεζα. Βλέπω την Μάγδα εκεί. Εγώ Πρέβεζα. Πρέβεζα, που αλλού Μωραϊτάκη από πού? Περιοχές λέμε τώρα. Κύριε Λιβαδά, πείτε σας παρακαλώ ότι είναι πιο ωραία η Πρέβεζα. Κυρία Μωραϊτάκη, σας παρακαλώ πολύ. Όντως, όντως το πει αυτό. Κύριε Μωραϊτάκη, πάντως όχι από την Ντουμπάι. Άκουσα ένα παράδειγμα. Όλες οι περιοχές. Ένα λεπτό, παιδιά. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη. Και ευχαριστώ εγώ τον Πάνο τον Λιβαδά, γιατί ο άνθρωπος το ξέρει το αντικείμενό του. Μέσα σε τρία λεπτά εξήγησε τα πώς και τα γιατί. Τα ΚΕΠ. Πότε θα είναι έτοιμα να ενημερώσουν τον πολίτη, κύριε Λιβαδά μου? Στις 19 Ιουλίου, δηλαδή μόλις τελειώσει η περίοδος. Μάλιστα. Όπου οι ξενοδόχοι ναι. έρχονται να δηλώσουν, θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Και με το που κάνουν την αίτηση γνωρίζουν, αλλά το λέω και εδώ, είναι δεσμευτικό. Αυτό σημαίνει, με το που πάρουν την αίτηση και κάνουν την αίτηση, σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, για μια καλή εξέλιξη. Θα καλέσετε στο 1572. Από τα μέσα από Ιουλίου. Από τις 20 Ιουλίου, 19 Ιουλίου και μετά. 19, 19. Και θα πάνε διακοπές, κύριε Λιβαδά, κατά το Σεπτέμβριο, δηλαδή. Όχι, όχι, μπορούν να πάνε αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Από τις 19 του, αρκεί να τελειώσουν τις διαδικασίες. Πρέπει να φέρουν τα χαρτιά, να πούνε τα συνδυματικά. Και μέχρι πότε, κύριε Λιβαδά, τελειώνει? Αυτό είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα. Δηλαδή ξεκινάει τον Ιούλιο και φτάνει μέχρι τον επόμενο Ιούνιο. Μη σας μπλέξω με τα διαδικαστικά από προϋπολογισμούς. Ναι. Κάποιο κομμάτι είναι από τον προϋπολογισμό του 2013, κάποιο είναι από τον προϋπολογισμό του 2014. Αυτό δεν αφορά τον κόσμο, είναι ένα 12μηνο πρόγραμμα. Να είστε καλή καλά, σας αυτό, ευχαριστώ αυτό, θερμά. Να λοιπόν, μπορώ να ρωτήσω, ένας κρατικός λειτουργός. Αυτό τα λεφτά ποιος τα πληρώνει, τα λεφτά του? Ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν είναι ανταποδοτικό, δηλαδή δεν είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο ο δικαιούχος έχει δώσει μια συμμετοχή για να πάρει αντισταθμιστικά σε κάποια στιγμή τις διακοπές του. Είναι, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τι κονδύλι, συμμετοχή θα έχει. Εντάξει, δίνουν κάποια λεφτά. Για πόσους ανθρώπους μπορεί να γίνει αυτό? 72.000 ανθρώπους. 62.000 άνθρωποι είναι στις λεγόμενες εξαήμερες, δηλαδή αυτό στο οποίο συμμετέχουν όλοι. Και 10.000. Διπλασιάσαμε το 5.000 του παρελθόντος, ναι. 10.000 για την τρίτη ηλικία, για τους συνταξιούχους και πάλι. Την Πρέβεζα τη βάλατε εγώ μέσα, γιατί την είδα είναι και... Είναι, σας λέω, α, είναι. Πάμε λοιπόν. Ευχαριστούμε, κύριε Λιβαδά. Ήταν η καλύτερη είδηση που μου ακούσαμε σήμερα, έτσι να αλλάξει και λίγο η διάθεση του κόσμου, γιατί δικαιώματα στις διακοπές έχουν όλοι. Μην ξεχνάμε και αυτό το ταμπάνιο του λαού. Μισό λεπτό. Διακοπές δίνει ο ΑΕΔ. Διακοπές για 100.000 κόσμο. Διακοπές δίνει ο ΓΑ. Διακοπές δίνει ο ΕΟΤ. Είναι καμιά 300.000 όλο αυτό το πακέτο για 300.000 Έλληνες. Μην τα χάσετε αυτά τα πακέτα, γιατί σε αυτές τις δύσκολες εποχές, αυτές οι ειδήσεις, ιδίως από τον Πάνο τον Λιβαδά, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για Σαμαρά τώρα, για να πας εκεί στο συνέδριο. Να είσαι καλά.
και καλή βόλτα μετά. Γεια σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, εμείς Πάνος Λιβαδάς. Η ώρα είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε διάλειμμα. Ναι, βεβαίως. Βέβαια. Τελειώσαμε. Πάμε ένα να καλημερίσουμε. Εγώ θέλω να κάνω. Ευχαριστήσουμε. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Δύο παρατηρήσεις θα μας πάει βράδυ τώρα. Έλα, πλάκα σου κάνω. Την μία θα την είχα κάνει. Έλα, Γιώργο. Η παράταση, η πρώτη παρατήρηση. Η παράταση των φορολογικών δηλώσεων, τη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, έχει επίπτωση στην καταβολή του επιδόματος στήριξης. Εκτό, είπαμε αυτό. Έτσι, επομένως, πάμε πλέον είναι για το τέλος του χρόνου. Έπρεπε να καταβληθεί το 50% τον Ιούνιο. Τώρα θα πρέπει να γίνει η εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Θα τελειώσουν από πάμε το 50% το Σεπτέμβριο και η καταβολή ολόκληρη θα πάει το τέλος του χρόνου. Η δεύτερη παρατήρηση, είχα πει στην περασμένη φορά ότι στη Φλόρινα υπάρχει ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Μελίτης, 330 ΜΒ. Και είχα πει ότι ενώ υπάρχει δίπλα ένα λιγνητορυχείο, για να πάρουν το λιγνίτι να λειτουργήσει ο σταθμός, το λιγνητορυχείο από το 2001 είναι κλειστό και παίρνουν λιγνίτι από την Τουρκία και την Βουλγαρία. Με πήρανε τηλέφωνο λοιπόν και με ενημέρωσαν μετά που έφυγα από εδώ ότι αυτό το λιγνητορυχείο, αν είχε αξιοποιηθεί, εκτός του ότι θα είχαμε κέρδος σε συνάλλαγμα, γιατί δεν θα πληρώναμε να αγοράσουμε το λιγνίτι, θα έδινε και 800 θέσεις εργασίας. 800 θέσεις εργασίας. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αργήσαμε, Γιώργο μου. Η Δυτική Μακεδονία είναι πρώτη από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης στην ενεργία των νέων. 72,5%. Έτσι, μπράβο. Είναι αδιανόητο λοιπόν να μιλούμε για ανάπτυξη και δεν ξέρω γιατί άλλο. Αφήνουμε κλειστό τη στιγμή που κρατάμε κλειστό το λιγνίτι. Γιατί δεν γίνεται η αξιοποίηση αυτού του λιγνιτορυχείου. Αυτό το ερώτημα θα το θέσουμε στον Υπουργό Ανάπτυξη, αν ακούει από την εκπομπή μα. Υπάρχουν λοιπόν, συγκεκριμένα συμφέροντα, ποιο θα την πάρει. Λοιπόν, για παρατήρηση ακόμα. Όχι, άλλοι δύο είπε και πα για τρει. Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα κάνουμε στα κόμματα. Τώρα θα σε έχει ο Καμένος εκεί πρωτοπαλίκαρο μπροστά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι με τους ανεξάρτητους Έλληνες ο Γιώργος. Κύριε Λιβαδά, καλό συνέδριο. Επικεφαλής ασφαλιστικού. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Κύριε Μωραϊτάκη, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον οικονομολόγο τον κύριο Μωραϊτάκη. Το φίλο του κύριο Καζάκο. Τον Γιώργη το Ρωμανιά. Τον κύριο Παντελή. Τον Πάνο το Λιβαδά. Αλλάζουμε βάρδια με φρέσκα πρόσωπα και μπαίνουμε στα όλα όλα που λένε οι καπεταναίοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.